κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε 2 ώρες ενημέρωσης και ανάλυσης και καταρχάς να σας ευχηθούμε καλό μήνα. Γιάννη Κορονέη, αφήνω σε εσένα τα υπόλοιπα, τα βαριά. Τα βαριά. Να αρχίσουμε μάλλον από την συνέχεια της τουρκικής προκλητικότητας και βλέπουμε ότι δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, δεν είναι υπόθεση μόνο του Ερντογάν. Βλέπουμε ότι όλοι σηκώνουν ψηλά τους τόνους ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πια. Τον Ερντογάν τον διαδέχθηκε ο Κιλιτζάροβλου, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σήμερα ήταν η σειρά του Τούρκου ΙΠΕΞ, του κυρίου Τσαβούσογλου, να απαντήσει και να μιλήσει για τα έμια και να πει ότι είναι τουρκικό έδαφος. Να υπενθυμίσουμε στο παρελθόν ότι και άλλοι βουλευτές άλλων κομμάτων του ΧΑΝΤΕΠΕ, για παράδειγμα, έχουν αναφερθεί στις βραχονισίδες, στις οποίες έχει κατέβει η τουρκική σημαία και έχει υψωθεί η ελληνική. Πάλι καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Θα το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς εκτενώς στη διάρκεια της εκπομπής. Και κατά τα άλλα, έχουμε συνέχεια και στο τι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση για το ελληνικό πρόγραμμα, λέμε. Αν θα συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν τελικά για το χρέος υπάρχει μια σύγκληση απόψεων που μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία και αν θα έρθουν και νέα μέτρα. Καλά, νέα μέτρα θα έρθουν. Καλά, θα το δούμε. Αυτό ας το πούμε. Υπάρχουν νέα μέτρα του επικαιροποιημένου μνημονίου. Το σημαντικό είναι ότι πλέον η 5η Δεκεμβρίου δεν αποτελεί μια ημερομηνία κλειδί, έτσι τουλάχιστον όπως την φανταζόμασταν μέχρι και προχθές. Γιατί τώρα περιμένουμε το νέο ενδιάμεσο Eurogroup, που με το καλό να οριστεί πριν από τα Χριστούγεννα. Και επίσης σήμερα ο γερμανικός τύπος έβαλε και κάτι ακόμη, ότι υπάρχει στις προθέσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, του Wolfgang Schäuble, ο οποίος καταρχήν βλέπει με καλό μάτι αυτή την πρόταση του ESM για το χρέος και το κούρεμα του χρέους κατά 21 περίπου %. Να κάνει λοιπόν, έχει στις προθέσεις του ο Schäuble, να κάνει μία τηλεδιάσκεψη κάπου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά βεβαίως είναι στον αέρα. Τα μέτρα επίσης είναι κάτι το οποίο αρχίζουμε σιγά σιγά να το εμπεδώνουμε. Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς. Έχει δύο λογιών μέτρα, δύο ειδών μέτρα. Δηλαδή ένα που αφορά στο κομμάτι να κλείσει η αξιολόγηση, τουλάχιστον έτσι όπως έρχονται οι πληροφορίες, έτσι, που αφορά τα γνωστά εργασιακά, τις αμοιβές υποχωρήσεις, τέλος πάντων, ή κάπου που θα αναγκαστούμε να κάνουμε εμείς περισσότερο προς τα πίσω σε σχέση με τους δανειστές, αλλά και αυτό που αφορά στα πλεονάσματα για το μέλλον. Και τελικά να δούμε που καταλήγουν αυτά τα πλεονάσματα. Αν θα μείνουν στο 3,5% και για πόσο χρόνο, γιατί αν είναι μέχρι το 20, ή αν έχει και μεγαλύτερη διάρκεια, κάτι που επιδιώκει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μάλλον δύσκολο να βγαίνει κάθε χρόνο 3,5% πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα. Εγώ δεν έχει λίγο δύσκολο, είναι ακατόρθωτο. Είναι αδιανόητο, ναι. Δεν υπάρχει πουθενά να πιάσουμε 3,5% πλεόνασμα. Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα σήμερα, έτσι όπως την συνόψισε ο Νικήτας Κορονάκης. Μία εργαζόμενη σκοτώθηκε μετά από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών σε γνωστό ταχυφαγείο στην πλατεία Βικτωρίας. Νέες προκλητικές δηλώσεις από την Τουρκία. Τα ίμια είναι τουρκικό έδαφος, δήλωσε ο Τσαβούσογλου. Πτώση της ανεργίας στην Ευρωζώνη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ετών. Τα υψηλότερα στοιχεία διατηρεί η Ελλάδα. 22.900 ευρώ ήταν το κόστος του ταξιδιού του Αλέξη Τσίπρα στην Κούβα, σύμφωνα με non-paper του Μαξίμου. Από καύσιμα έχει ξεμείνει το αεροπλάνο που συνετρίβει στην Κολομβία και στήχησε τη ζωή σε 71 άτομα. Είναι πολλές οι τουρκικές προκλήσεις, αλλά όταν αρχίζουν και γίνονται καθημερινές, τότε το ζήτημα πάει κάπου αλλού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί συμπτωματικά είχαμε και ραντεβού σήμερα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον οποίο και αμέσως καλησπερίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Φίλη. Καλησπέρα. Στις διεθνείς σχέσεις επιστήμονας και διευθυντής του Ινστιτούτου,
Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, λέγαμε και νωρίτερα, θα έχετε πάρα πολλή δουλειά εσείς και προφανώς και εμείς χρέος για να εμβαθύνουμε σε ό,τι συμβαίνει. Πράγματι, είναι μια κατάσταση όπου έχουν πυκνώσει οι εξελίξεις και από ό,τι φαίνεται έχουν πυκνώσει και οι προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο βέβαια αυτές λαμβάνουν χώρα είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα πρέπει να προβληματιζόμαστε, αλλά από την άλλη νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, πιστεύω μάλλον, ότι αυτή τη στιγμή και για το προβλεπτό μέλλον, το να τεθούν σε εφαρμογή αυτά που έχουν ακουστεί κατά καιρούς από τα χείλη ηθινόντων, είτε του ίδιου του Προέδρου, είτε του Υπουργού Εξωτερικών, είτε των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και καλό θα είναι με ψυχραιμία να αποτυπήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Με ψυχραιμία λοιπόν θα τα δούμε όλα. Και καλησπέριζουμε και τον Μάνο Οικονομίδη, τον διευθυντή του ιστερόγραφα.gr, συνάδελφό μας και... Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλές γιορτές με το καλό. Πάμε στον Νικήτα Κορονάκη για να δούμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Σήμερα είχαμε επίσης εξελίξεις, είχαμε νέες προκλήσεις, αυτή τη φορά από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Μετά από 20 χρόνια ξαναθυμηθήκαμε εμείς τα ίμια, αλλά τα ξαναδιεκδικούν και οι Τούρκοι. Λοιπόν, η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, Μαρία. Οι λεκτικές προκλήσεις είναι καθημερινές πλέον από την πλευρά της Τουρκίας. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τσαβούσογλου, δήλωσε ότι τα ίμια είναι τουρκικό έδαφος. Αυτή η δήλωση είναι γραπτή, δεν είναι προφορική. Αυτό έχει μια ουσία. Είναι σε απάντηση που έδωσε γραπτά σε ερώτηση που κατέθεσε άλλος Τούρκος βουλευτής σχετικά με το καθεστώς των νησιών, των νησίδων και των βραχονησίδων στο Αιγαίο. Και να πούμε ότι έρχεται ως συνέχεια των ανυπόστατων ισχυρισμών του αρχηγού της Κεμαλικής Αντιπολίτευσης ότι δήθεν η Ελλάδα έχει καταλάβει 18 νησιά του Αιγαίου, το είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που είπαμε είναι ότι το ανησυχητικό είναι ότι αυτή τη φορά είναι γραπτό και δεν είναι δηλαδή απλώς μια λεκτική υπερβολή. Βλέπουμε με τον πιο επίσημο τρόπο να γίνεται. 20 χρόνια μετά, το 1996, όπου η Ελλάδα, να θυμίσουμε, είχε βρεθεί στα πρόθυρα πολέμου με την Τουρκία, ο κύριος Τσαβούσογλου υπογραμμίζει συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην πολιτική μας όσον αφορά τα ίμια. Τα ίμια είναι τουρκικό έδαφος. Όσο κυβερνά το ΑΚΕΠΕ, δεν έχει υπάρξει αλλαγή στο νομικό de facto στάτους των νησιών του Αιγαίου. Αυτό ανέφερε στην απάντησή του χαρακτηριστικά ο κύριος Τσαβούσογλου. Μπορεί μέχρι στιγμής το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να μην έχει απαντήσει επίσημα σε αυτό, αλλά να πούμε ότι αυστηρό μήνυμα έστειλε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τα Χανιά όπου βρίσκεται. Ο κύριος Παυλόπουλος τόνισε ότι όποιοι αμφισβητούν τα σύνορα της χώρας μας, αμφισβητούν στην ουσία τα σύνορα της Ευρώπης, επισημένοντας ότι η συνθήκη της Λοζάνης ισχύει στο ακέραιο και δεν αφήνει, όπως είπε, κανένα περιθώριο για γκρίζες ζώνες. Τώρα να πούμε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στην καγκελάριο της Γερμανίας, την Άγγελα Μέρκελ και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Οι δύο ηγέτες μίλησαν για περίπου μισή ώρα σε πολύ καλό κλίμα, όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Σε αυτό το τηλεφώνημα ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τον προβληματισμό του στη Γερμανίδα καγκελάριο για την αυξανόμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας, ενώ οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επικοινωνία για το θέμα, καθώς προκλήσεις, όπως βλέπουμε, συνεχίζονται. Το τηλεφώνημα έγινε μετά τη γνωστοποίηση της τελευταίας πρόκλησης. Εντάξει, φυσικά οι δύο πλευρές συζήτησαν βέβαια και για το κυπριακό και το προσφυγικό, Μαρία. Κυρίως για το προσφυγικό, το κυπριακό, όλα ανοιχτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, Νικήτα. Κύριε Φίλη, νομίζω ότι έχει μία αξία να ακούσουμε. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις τελευταίες προκλήσεις? Κατά πρώτο να πούμε ότι η συζήτηση που έγινε σήμερα, δηλαδή η διατύπωση από πλευράς Τσαβούσογλου, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, για τα ίμια, δεν είναι κάτι καινούριο. Η Τουρκία έχει πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Το πρόβλημα για εμάς είναι ότι το Αιγαίο και η Ελλάδα αφενός θεωρούνται ένα ευκολότερο πεδίο προβολής ισχύως από πλευράς της τουρκικής ελίτ, καθώς επίσης το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μία ομοθυμία μεταξύ των κομμάτων μέσα στην Τουρκία, με εξαίρεση το φιλοκουρδικό κόμμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκεται περιθωριοποιημένο, για το πώς πρέπει η Τουρκία να σταθεί απέναντι σε αυτές τις διεκδικήσεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι γίνεται μια πλειοδοσία εθνικισμού, εκεί που ο Ερντογάν κατηγορεί τον Κεμάλ για ενδοτικότητα στην συνθήκη της Λοζάνης του 23 και των Ινωνού, ανταποδίδουν οι κεμαλιστές
τις κατηγορίες, λέγοντας ότι μα και εσύ δεν έχεις γκριζάρει επαρκώς 18 νησιά και βραχονησίδες που βρίσκονται υπό την ελληνική κυριότητα. Τώρα, το θέμα μας εδώ, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι ότι ενδέχεται να δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα ένα θερμό επεισόδιο. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Αλλά το θέμα εδώ για την Ελλάδα και το πρόβλημα είναι πρώτον ότι ο Ερντογάν, βλέποντας και την, θα έλεγα, από πλευράς Δύσης, απροθυμία απάντησης ή νουθεσίας για αυτά τα οποία λέει, εγγράφει διεκδικήσεις σε σχέση με το μέλλον, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο νομίζω είναι ακόμα προβληματικότερο, έχει να κάνει με την διάθεση της Τουρκίας στην πραγματικότητα να αναβαθμίσει ποιοτικά τις διεκδικήσεις της. Πριν από λίγο καιρό, αυτό το οποίο έλεγαν οι Τούρκοι ήταν ότι μιλάμε για γκρίζες ζώνες, μιλάμε για γκρίζες περιοχές ή για νησιά τα οποία δεν είναι οριοθετημένα. Εδώ και κάποιο διάστημα λένε ότι μιλάμε για τουρκικά χωρικά ύδατα και μιλάμε για τουρκικά νησιά. Αυτή η διαφορά, η διαφοροποίηση στο λεξιλόγιο συνιστά μία ποιοτική διαφοροποίηση, ποιοτική αναβάθμιση από πλευράς Τουρκίας, κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία είναι πάρα πολλά. Και είναι λογικό να θέλει ο Ερντογάν να συσπυρώσει την κοινή γνώμη γύρω από το πρόσωπό του με την επίκληση εθνικιστικών κορώνων. Άλλωστε, όπως προείπα, είναι κάτι το οποίο έχει απήχηση σε ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας. Αλλά στην πραγματικότητα η Τουρκία αυτή τη στιγμή καλείται να διαχειριστεί αφενός μια προβληματική πορεία της οικονομίας, την μείωση, την υποβάθμιση μάλλον, την πιστοληπτική της ίδιας, αλλά και την απομείωση της αξίας της τουρκικής λίρας. Υπάρχει ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις απροθυμία αυτή τη στιγμή που είναι εύλογη λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Οπότε έχουν υποχωρήσει σημαντικά και οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Το πρόβλημα στον τουρισμό, που είναι για την Τουρκία πολύ σημαντική πηγή εσόδων, είναι ιδιαίτερα έντονο και νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Δύσκολα σήμερα θα επιλέξει κάποιος να πάει στην Τουρκία. Υπάρχει το ζήτημα της τρομοκρατίας, υπάρχει το ανοιχτό μέτωπο με τους Κούρδους στο νοτιοανατολικό κομμάτι της χώρας και ως προς το εξωτερικό, ειδικά στο πεδίο της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει καταφέρει να προωθήσει τις θέσεις της. Στην Μοσούλη βλέπουμε ότι γίνεται απόπειρα ανακατάληψης της περιοχής στο Ιράκ από τις δυνάμεις της Ιρακινές, από Κούρδους Πεσμεργά και από σιητικές πολιτοφυλακές που ελέγχονται από το Ιράν. Η Ράκα, που είναι de facto πρωτεύουσα του Ισλαμικού κράτους στην περιοχή της Συρίας, επίσης γίνεται εκεί προσπάθεια ανακατάληψης υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμετοχή Κούρδων, χωρίς τη συμμετοχή του Τούρκων. Το μεγάλο αγκάθι για την Τουρκία είναι το ενδεχόμενο οι Κούρδοι να λάβουν ένα ιονί στάτους κρατικής οντότητας, κρατικής υπόστασης μέσα στη Συρία. Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι Κούρδοι της Συρίας με τους Κούρδους της Τουρκίας αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Η σχέση με τη Ρωσία βρίσκονται σε μια περίεργη, φάση. Οπότε θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Μην διαβάζουμε τις δηλώσεις Ερντογάν, Τσαβούσογλου και όλων αυτών μόνο από την ελληνοκεντρική σκοπιά, γιατί κινδυνεύουμε να βάλουμε τους εαυτούς μας σε μια λογική, όχι ένταση, γιατί ένταση υπάρχει, αλλά σε μια λογική ότι τις επόμενες μέρες ή το επόμενο διάστημα μπορεί να έχουμε μια κακή εξέλιξη. Επειδή ακριβώς το κομμάτι που αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ιδίως το δύσκολο κομμάτι του Αιγαίου, βλέπουμε ότι γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Πριν είπατε, ακόμα και βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, του ΧΑΝΤΕΠΕ, του φιλοκουρδικού κομμάτους, είχε αναφερθεί στο αναφέρετο κατά αυτούς δικαίωμα της Τουρκίας στις βραχονησίδες, που για μας δεν είναι θέμα, προσπαθεί να γκριζάρει. Ήταν δηλαδή βέβαια μόνο ένας. Ήταν ένας, συμφωνώ. Κόμμα, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν και μάλιστα επειδή ήταν και με απόγονο, ήταν και όσο, αν δεν κάνω λάθος, του συνειδητή του ΠΚΚ. Σωστά. Έχει και ένα λόγο, ας πούμε, σωστά, σε εισαγωγικά εκδίκησης. Αλλά αυτό το γεγονός ότι μπορεί ένα μείζον εθνικής σημασίας θέμα να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία, και με τον Ερντογάν απασφαλισμένο έτσι κι αλλιώς,
Εκεί μήπως δεν μπορούμε λίγο, εκεί μήπως γίνεται επικίνδυνο το παιχνίδι. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο ίδιος Ερντογάν είναι λίγο εκτός ορίων, μήπως στο πλαίσιο της κόντρας, της πολιτικής κόντρας μέσα στην Τουρκία, αυτός προχωρήσει σε κάτι παραπάνω σε βάρος μας. Της πλειοδοσίας εθνικισμού, όπως το είπατε. Ναι. Με βάση τον ορθολογισμό, κύριε Κορονέ, δεν νομίζω ότι έχει λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι ο τουρκικός στρατός βρίσκεται σε μια κατάσταση ανασύνταξης. Μετά το πογκρόμ διώξεων έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία του κράτους στην Τουρκία, διότι μιλάμε ότι έχουν διωχθεί πάνω από 120.000 άνθρωποι, για να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθος του προβλήματος. Ένα μεγάλο κομμάτι του τουρκικού στρατού μάχεται στη Μέση Ανατολή. Ένα μέρος της στρατοφυλακής και του στρατού επίσης δίνει μάχες σε καθημερινή βάση στα νοτιοανατολικά της χώρας απέναντι στους Κούρδους. Οπότε ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανός αριθμός πιλότων για να πετά όλα τα τουρκικά μαχητικά. Αλλά ακόμα και αν αυτά ήταν λιμένα, εγώ αναρωτιέμαι τι θα εξυπηρετούσε. Ξαναλέω με βάση τον ορθολογισμό, έτσι, σπέβδω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Τι θα εξυπηρετούσε για την Τουρκία, ποιο ακριβώς συμφέρον, το να άνοιγε ένα μέτωπο με την Ελλάδα μέσα από ένα θερμό επεισόδιο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή τη στιγμή τα προβλήματα της Τουρκίας είναι λιμένα ώστε να έχει την πολυτέλεια να μπορέσει να στραφεί σε βάρος μας. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η συζήτηση που γίνεται από πλευράς Ερντογάν περισσότερο έχει αποσκοπεί πρώτον στο να υπομνήσει ποιες είναι οι διεκδικήσεις της χώρας, δεύτερον να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα και τρίτον να στείλει και ένα μήνυμα προς τους δυτικούς εταίρους ότι αν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη οι τουρκικές θέσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που είναι και η προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας, τότε είναι σε θέση η Τουρκία να διασαλεύσει το status quo στα δυτικά, εκεί δηλαδή που βρίσκεται μια χώρα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Φίλη, η επικοινωνία Τσίπρα του Πρωθυπουργού με την καγκελάριο Μέρκελ έχει έτσι ένα νόημα ίσως μεγαλύτερο από αυτό που είναι μια απλή επικοινωνία, ξέρω εγώ, δύο πρωθυπουργών. Θέλω να πω ότι μήπως και η χώρα μας περιμένει μια απάντηση, μια αντίδραση πιο ουσιαστική από την Ευρώπη σε σχέση με την προκλητική Τουρκία. Κατά πρώτον, πρέπει να σας πιστώσω ότι δεν δραματοποιείται, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας, την επικοινωνία Μέρκελ-Τσίπρα. Δηλαδή, έχω ακούσει από το μεσημέρι. Όχι, μίλησε με την Γερμανίδα καγκελάριο, της εξεδήλωσε την πολύ έντονη ανησυχία του για το τι γίνεται με την Τουρκία και για το πώς η ίδια μπορεί να παρέμβει, τι μπορεί να συμβεί, αν μπορεί να αποτρέψει ένα θερμό επεισόδιο. Δεν νομίζω ότι η συζήτηση κινήθηκε γύρω από το αν και κατά πόσο η Γερμανία μπορεί ή δύναται ή προτίθεται να αποτρέψει ένα θερμό επεισόδιο. Το βάλατε στη σωστή του βάση. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, δεν δείχνουν προθυμία να πάρουν θέση σε αυτά τα οποία ακούγονται από το στόμα του Ερντογάν, είτε γιατί δεν θεωρούν ότι είναι πολύ σοβαρά, είτε γιατί καταλαβαίνουν ότι προκειμένου αυτά να τεθούν σε εφαρμογή, η προβασική προϋπόθεση είναι η Τουρκία να πάει σε πόλεμο, όταν μιλάμε για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, επειδή αυτή η συνθήκη έχει ορίσει σύνορα και αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλά δεμένες, με δύο τρόπους μπορούν να αναπροσαρμοστούν. Ο ένας είναι να συμφωνήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του 1923, που βέβαια είναι διαφορετικά κράτη μετά από 190 τόσα χρόνια, να συμφωνήσουν στο ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στα σύνορα. Δεν νομίζω ότι κανένας επιθυμεί κάτι τέτοιο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ο πόλεμος. Άρα και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, ενδεχομένως εμείς έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία γιατί γυτνιάζουμε και γιατί έχουμε τα παραδοσιακά προβλήματα. Ενδεχομένως να μην αποδίδουν τόσο μεγάλη αξία σε αυτά τα οποία λέγονται από πλευράς Ερντογάν. Ενδεχομένως να μην θέλουν αν μου επιτρέπετε όρος, να ερεθίσουν περισσότερο τα αντανακλαστικά του, επειδή βλέπουν ότι έχουν να κάνουν με έναν αφαιρέγγυο παράγοντα μεν, χρήσιμο δε για τα συμφέροντά τους, πολύ περισσότερο για το ζήτημα των προσφυγομεταναστευτικών ροών, όπου εκεί βλέπουμε πως η απειλή και μόνο από πλευράς Ερντογάν ότι μπορεί να ανοίξει την κάνουλα και να διοχετεύσει πρόσφυγες στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα θα μείνουν, δεν έχουν οι άνθρωποι να πάνε κάπου αλλού, καθότι είναι σφραγισμένα τα σύνορά μας με την Φύρο, η απειλή και μόνο αυτή προκαλεί αναταράξεις στο εσωτερικό πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Ερντογάν το ξέρει. Οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν και γι' αυτό πιθανόν να μην θέλουν να τον στριμώξουν περαιτέρω. Όμως, να κρατήσουμε
ότι το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό πριν από μία εβδομάδα θα έλεγα σε μία απόπειρα να στείλει ένα μήνυμα σαφές προς την Τουρκία ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψήφισε, έφερε ένα ψήφισμα δηλαδή το οποίο κατακυρώθηκε, που λέει ότι θα πρέπει να παγώσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν, να υιοθετήσουν ουσιαστικά το ευρωπαϊκό ψήφισμα. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μόνο κλείνω με αυτό, αν συμβεί κάτι τέτοιο για την Τουρκία, και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι μια απλή διαδικασία η ευρωπαϊκή προοπτική. Δηλαδή, μπορεί μεν να λέμε ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε οι Τούρκοι να ενταχθούν στην Ευρώπη, ούτε οι Ευρωπαίοι να την εντάξουν στους κόλπους τους. Από την άλλη, όμως, θα υπάρξει ένα σοβαρό πλήγμα στον προσανατολισμό της χώρας, αν η Τουρκία αποκοπεί από τη Δύση. Γιατί μετά θα πρέπει να στραφεί κάπου αλλού. Και γιατί όλο αυτό το διάστημα η Τουρκία κέρδιζε γεωπολιτικά από τον ρόλο του στρατηγικού εταίρου της Δύσης που είχε στην περιοχή. Αν χάσει αυτό το πλεονέκτημα, το ερώτημα είναι, ακόμα και στρεφόμενη στην Ανατολή, έχει να ωφεληθεί στο βαθμό που ωφελήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια αναπτύσσοντας αυτό το ρόλο γέφυρας μεταξύ Ανατολής-Δύσης? Σε αυτή την σχετικά υπερπλήρη ανάλυση που βάλατε μέσα τα προβλήματα τα οικονομικά της Τουρκίας, τα προβλήματα με τους Κούρδους που έχει, τα προβλήματα που έχει η Τουρκία και ο Ερντογάν, ο οποίος είναι ένας άλλος Ερντογάν μετά το πραξικόπημα. Η Ευρώπη έχει τα προβλήματα με τον νέο Ερντογάν. Στη συνέχεια λοιπόν και μετά τις διαφημίσεις θα βάλουμε μέσα στο κάδρο και την Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα βάλουμε και μερικά άλλα ζητήματα για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε καλύτερη αίσθηση αν όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ανησυχητικά και πόσες ερμηνείες μπορούν να δοθούν. Είμαστε λοιπόν και μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Φελή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, προσπαθούμε να αναλύσουμε αυτά που συμβαίνουν με αφορμή τις αλλεπάλληλες σχεδόν καθημερινές τουρκικές προκλήσεις. Μας εξηγείτε λοιπόν, κύριε Φελή, ότι ο Ερντογάν είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία και με δεδομένη την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας του, αλλά και με δεδομένο το βαρύ κουρδικό πρόβλημα που έχει και όλο το ανοιχτό μέτωπο στη Συρία. Οπότε ακριβώς υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία λογική και δεν βγάζει κανείς νόημα εάν προχωρήσει στο συλλογισμό ότι έχει κάποιο όφελος να ανοίξει και ένα μέτωπο με την Ελλάδα. Ναι, λέω ότι δεν είναι λογικό να θέσει σε εφαρμογή αυτά τα οποία λέγονται το τελευταίο διάστημα από τον ίδιο και από διαφόρους άλλους Τούρκους αξιωματούχους σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, γιατί να προκληθεί ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και ποιο θα είναι το όφελος, αφού αν τα βάλουμε τα πράγματα στη ζυγαριά, η μεγάλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Τυχόν εξέλιξη η οποία θα συνεπάγεται κάποιο είδους καθεστώς ανεξάρτητου κράτους ή τέλος πάντων ανεξάρτητης οντότητας για τους Κούρδους στη Συρία είναι πραγματικά καταστροφικό σενάριο και ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορεί να αναστραφεί με μία απόπειρα κατάληψης κάποιας βραχονισίδας στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, αν τα βάλουμε στη ζυγαριά, είναι ανισοβαρή αυτά τα δύο ζητήματα και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Δεν είναι του ίδιου μεγέθους και της ίδιας εμβέλειας και αξίας για την Τουρκία το ζήτημα των Κούρδων και η Μέση Ανατολή, το μέτωπο αυτό, με το μέτωπο της Ελλάδος. Αλλά το μέτωπο της Ελλάδος είναι χαμηλά σε προτεραιότητα, είναι όμως πιο εύκολο να προβάλλει τις διεκδικήσεις της, διότι μεταξύ άλλων, όπως είπαμε στην αρχή, υπάρχει και ομοθυμία μεταξύ των κομμάτων και της Λάσονος και της Μίζωνος αντιπολίτευσης και βέβαια του κόμματος που κυβερνά, του ΑΚΕΠΕ. Παρατηρούμε πάντως ότι οι προκλήσεις έχουν έτσι ένα δίδυμο χαρακτήρα. Δηλαδή, όταν κάτι έρχεται από την Τουρκία, λίγες ώρες μετά ή την επομένη το πρωί, κάτι έρχεται και από έντι ράμα. Εσείς το λέω λίγο σχηματικά, γιατί κάπως έτσι το εκλαμβάνεται ακόμη και κάποιος πολίτης που δεν έχει ιδέα από το τι συμβαίνει στη Σκακέρα με τους γειτονές μας. Ναι, έχετε δίκιο. Έχω την εντύπωση ότι εδώ είναι συγκοινωνούντα δοχεία και υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των δύο μερών
Ο Ράμα είπε και την προηγούμενη εβδομάδα σε συνέντευξή του ότι υπάρχει στρατηγική σχέση μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας. Να θυμίσουμε για τους τηλεθεατές μας ότι το 2008-2009 υπογράφηκε μια συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, την οποία με ευθύνη του κόμματος του Ράμα, το οποίο βρισκόταν τότε στην αντιπολίτευση, συμφωνία αυτή καταγγέλθηκε αρχικά και εν συνεχεία ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας. Είναι προφανές ότι και οι δύο χώρες θεωρούν πως η Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μια κατάσταση αδυναμίας όπως αυτές οι ηγεσίες εκτιμούν, τους δίνει την κατάλληλη ευκαιρία, την κατάλληλη δυνατότητα για να εγείρουν ζητήματα και αξιώσεις που ακόμα και αν σήμερα δεν μπορούν να υλοποιηθούν, εγγράφονται για το μέλλον. Και εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το έχει κατά νου. Ξέρετε, με ενοχλεί όταν βλέπω τον Έντι Ράμα, ο οποίος μάλιστα φέρεται να είναι και ελληνικής καταγωγής από τη γιαγιά του, αλλά ανεξάρτητα από αυτό να μιλάει απαξιωτικά και να λέει «εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μας ανακόψει το δρόμο προς την Ευρώπη». Δηλαδή να μας θεωρεί περίπου δεδομένους. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι για τον καθένα από εμάς είναι ενοχλητικό, υπό την έννοια ότι μιλάει μια χώρα με την οποία έχουμε παραδοσιακά στενούς δεσμούς, κυρίως οι δύο λαοί. Η Ελλάδα έχει στηρίξει την Αλβανία ποικίλο τρόπος, στήριξε την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, στήριζε μέχρι πρότινος την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να προσπαθεί η Αλβανία συνεπικουρούμενη από την Τουρκία, ενώ σε κάποιο βαθμό να δημιουργήσει και να επαναφέρει ζητήματα τα οποία ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, για τα οποία ουδεμία σχέση έχουν και με την ιστορία και με την ιστορική πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να μας ενοχλεί. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω, να συμπληρώσω τη σκέψη μου, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα ρόλο και αυτοαναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ο προβληματισμός μου έχει να κάνει με το εξής. Αυτό μετουσιώνεται σε πράξη. Αυτό δηλαδή μας δίνει λόγο και ρόλο στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μάλλον όχι. Αυτό μας βοηθά να επηρεάσουμε τις εξελίξεις υπέρ των συμφερόντων μας? Μάλλον όχι. Οι περίφημες τριμερείς και τετραμερείς συνεννοήσεις με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο αποδίδουν κάτι? Βλέπουμε το Ισραήλ ή την Αίγυπτο να αντιδρούν σε αυτά που γίνονται από την Τουρκία? Προς το παρόν όχι. Περισσότερο λοιπόν με ανησυχεί το τι κάνουμε εμείς και λιγότερο το τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία ή τι θέματα προσπαθεί να βάλει στην ατζέντα η Αλβανία. Έχετε, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, κύριε καθηγητά, αλλά σε αυτό το κομμάτι που αναφερθήκατε και αφορά στο ρόλο που μπορούμε να παίξουμε, αυτό το πρωτεύοντα ρόλο που θεωρούμε ότι έχουμε συνέχεια στα Βαλκάνια, εκεί θέλω λίγο να δούμε την εμπλοκή άλλων ευρωπαϊκών κρατών σε ό,τι αφορά την κατάσταση κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια. Αν πραγματικά κάποιες από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν παίξει έναν ρόλο σε βάρος μας, σε βάρος του σταθερού μας χαρακτήρα, του σταθερού μας ρόλου ως πρωτεύουσα σημασίας, ας το πούμε έτσι. Όταν έγιναν διάφορες συναντήσεις ψηλόμυστικές, θα έλεγα, ψηλόπαρασκηνιακές και δεν συμμετείχαμε. Αυτό μήπως έχει παίξει τελικά ρόλο? Μήπως έχουμε φάει κάποιες τροκλοποδιές από την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το δικό μας ρόλο στα Βαλκάνια? Ναι. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ως διαπίστωση είναι ότι οι παρασύνοδοι οι οποίες έγιναν από την Αυστρία, φαντάζομαι σε αυτές αναφέρομαι κυρίως. Έτσι, και λίγο παλιότερα, αν δεν κάνω λάθος, και η Γερμανία είχε πρωτοσταθεί σε ένα κομμάτι οικονομικό κυρίως, πριν προκύψει το θέμα με το προσφυγικό, που συμμετείχαν από την Κροατία μέχρι την Αλβανία και εμείς ήμασταν εκτός. Ναι. Δεν είναι καλό για εμάς, για μια περιοχή που υποτίθεται ότι έχουμε ρόλο και λόγο, όπως είναι αυτή της Βαλκανικής, να μην λαμβάνονται υπόψη οι ελληνικές θέσεις. Αυτό που έγινε με την Αυστρία ήταν ένα ειδικής φύσεως βέβαια ζήτημα που σχετιζόταν με τις προσφυγομεταναστευτικές ροές και με την ανάγκη ανάσχεσης αυτών, που τελικά οδήγησε και στο σφράγισμα του διαδρόμου του Βαλκανικού, με το σφράγισμα επί της ουσίας των συνόρων μεταξύ Ελλάδος και Φύρων. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι
όσο τα Δυτικά Βαλκάνια απομακρύνονται, ανεξάρτητα από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα, όσο τα Δυτικά Βαλκάνια απομακρύνονται από την Ευρώπη, δηλαδή απομακρύνεται η προοπτική ένταξή τους στην Ευρώπη, τόσο πιο έντονους θα βλέπουμε τους εθνικισμούς και την αναβίωση αυτών μέσα στα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί χάνουν την ελπίδα, χάνουν την προοπτική και αυτό φέρνει και τις ηγεσίες και τις κοινωνίες πιο κοντά σε αυτό που, στα προβλήματα τα οποία βάλαμε κάτω από το χαλί μετά την πτώση της Γιουγκοσλαβίας τη δεκαετία του 90, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε φαίνεται βάλει τόσο καλά κάτω από το χαλί και ανά πάσα στιγμή μπορεί να δούμε τους εθνικισμούς σε σχέση με τη Σερβία, σε σχέση με την Αλβανία και τη Μεγάλη Αλβανία, το Κόσοβο που είναι ένα νεότευτο κράτος, αλλά επί της ουσίας ένα αποτυχημένο κράτος με τεράστια ποσοστά ανεργίας, τη Βοσνία που υποτίθεται ότι είναι μια χώρα μοντέλο, υπόδειγμα, αλλά στην πραγματικότητα οι τρεις κοινότητες εκεί πέρα διαβιούν ξεχωριστά η μία από την άλλη, δεν συμβιώνουν δηλαδή. Μπορεί να δούμε λοιπόν εκεί πέρα προβλήματα να αναδύονται όσο τα Βαλκάνια απομακρύνονται από την Ευρώπη. Δώστε μας, κύριε Φιλίκε, την εικόνα που εσείς έχετε στο τι συμβαίνει στο Συριακό μέτωπο, γιατί πολλά είχαμε πει όταν είχαμε στο επίκεντρο τις επιθέσεις των τζιχαντιστών, αλλά από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Και καταρχάς έχει αλλάξει η προεδρία στις αμερικανικές, μετά τις αμερικανικές εκλογές. Ναι. Πολύ σύντομα, πρώτον, στη Συρία έχουμε την, θα έλεγα, επανάκαμψη του Άσαντ και των δυνάμεων δηλαδή του Άσαντ, οι οποίες στηρίζονται από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Χεσμπολά. Αυτό σημαίνει ότι διαπραγματευτικά το καθεστώς Άσαντ ενδυναμώνεται σε σχέση με την αντιπολίτευση, η οποία αποτελεί ένα συνοθήλευμα διαφόρων πολιτοφυλακών και στρατών, όπου μέσα εκεί έχουν παρισφρήσει και μπορούμε να συναντήσουμε πάρα πολλά τζιχαντιστικά στοιχεία. Ας κρατήσουμε λοιπόν ότι μετά την επέμβαση της Ρωσίας το Σεπτέμβριο του 2015 προς Οκτώβρη έχουμε μια νέα κατάσταση στη Συρία. Αυτή η νέα κατάσταση σημαίνει ότι η Ρωσία είναι επίσης πάρα πολύ ενισχυμένη από τις εξελίξεις, διότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι αν θα υπάρξει πλήρης ανακατάληψη του Χαλεπίου, που είναι μια στρατηγική σημασίας περιοχή, από τις δυνάμεις του Άσαντ. Άρα έχουμε επέλαση των δυνάμεων της κυβέρνησης, των κυβερνητικών δυνάμεων. Ακόμα και η Τουρκία, γιατί πριν κάναμε μια σχετική αναφορά, επί της ουσίας θέλει και χρειάζεται την έγκριση των Ρώσων για να μπορέσει να επιχειρήσει μέσα σε Συριακό έδαφος. Αυτό μας λέει πολλά. Βλέπουμε τον Ερντογάν να αμφιταλαντεύεται από την στάση την οποία είχε τηρήσει τα προηγούμενα 5 χρόνια εναντίον του καθεστώτος Άσαντ, προσπαθεί να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας προς αυτό, κυρίως μέσω της Ρωσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι προχθές είχαμε μία δήλωση του Τούρκου Προέδρου ότι ο λόγος της επέμβασής μας στη Συρία είναι να ανατραπεί το καθεστώς Άσαντ, και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε με τον Πούτιν την Τρίτη μέσα σε 10 μέρες, και μετά την ουθεσία η οποία επιχειρήθηκε από τον εκπρόσωπο του Πούτιν προς την Τουρκία, σήμερα ο Άσαντ έκανε μία στροφή 180 μοιρών και είπε ότι ο λόγος εμπλοκής μας στην Συριακή κρίση είναι η τρομοκρατία και η ανάγκη εξάλληψης της διεθνούς τρομοκρατίας. Δηλαδή μία δήλωση μέσα σε 48 ώρες εντελώς διαφορετική. Αυτό μας δείχνει και τα αδιέξοδα της Τουρκίας στο μέτωπο της Συρίας. Τώρα, με την Ρωσία ενδυναμωμένη, αναμένουμε τον επόμενο Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, πώς θα κινηθεί, με ποιον τρόπο. Φαίνεται, κρατάμε μικρό καλάθι όταν μιλάμε για τον Τραμπ βέβαια, αλλά φαίνεται ότι έχει μια καλύτερη αντίληψη για το τι συμβαίνει ή τι θα μπορούσε να συμβεί στη Συρία από ότι η Χίλαρη Κλίντον. Η Χίλαρη Κλίντον άφηνε να εννοηθεί ότι θα στηρίξει αναφανδόν τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ότι θα στραφεί εναντίον της Ρωσίας, έτσι κι αλλιώς είχε ένα αντιρωσικό μένος. Ο Τραμπ από την άλλη φαίνεται να αποδέχεται ότι ο Άσαντ θα έχει κάποιο ρόλο μεταβατικό στην Συρία και να επιδιώκει την εξέβρεση ενός κοινού παρανομαστή με τη Ρωσία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε μια συντονισμένη ενέργεια εξουδετέρωσης του Ισλαμικού κράτους, μιλάμε επιχειρησιακής εξουδετέρωσης του Ισλαμικού κράτους, κάτι το οποίο μπορεί να θέσει τέρμα στο Ισλαμικό κράτος όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή να εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό
τον τζιχαντιστικό κίνδυνο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αυτομάτως θα έχουμε και μια πολιτική λύση γύρω από τη Συρία. Νομίζω ότι η λύση γύρω από τη Συρία θα καθυστερήσει πάρα πολύ καιρό και βλέπουμε επίσης ότι οι επιδρομές που γίνονται στο Χαλέπι έχουν δημιουργήσει 400.000 επιπλέον εκτοπισμένους μέσα στη Συρία, πολλοί εκ των οποίων βέβαια θα θελήσουν κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα να φύγουν από τη χώρα και δυνάμη να αναζητήσουν την τύχη τους κάπου αλλού. Περισσότερους δυνάμει πρόσφυγες, γιατί ακριβώς. Είναι ήδη 4 εκατομμύρια και μπορεί να έχει αλλάξει και ο ρυθμός. Είναι, κοιτάξτε, να σας πω, είναι αυτή τη στιγμή από τα 24 εκατομμύρια περίπου που ήταν η Συρία πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος παραγμός τον Μάρτιο του 2011, περίπου 12 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους, πέρα από τις 500.000 νεκρούς, πέρα από το 1 και κάτι εκατομμύριο τραυματίες, και περίπου 6 εκατομμύρια, 5,5 με 6 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη εκτός Συρίας. Οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι στην Τουρκία, είναι και στην Ιορδανία, είναι και στο Λίβανο, κάποιοι είναι ακόμα και στο Ιράκ, το οποίο δεν είναι μια ασφαλής χώρα, και κάποιες χιλιάδες βρίσκονται και στην Αίγυπτο. Και βέβαια ένας σημαντικός αριθμός έχει έρθει ήδη στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, βέβαια. Το είπατε, κύριε φίλε, και θέλω να το διευκρινίσω. Είναι δυνατόν ο κίνδυνος του τζιχαντισμού να εξαλειφθεί? Γιατί αυτό που γνωρίζαμε τους προηγούμενους μήνες είναι ότι έχουν διεισδύσει τόσο βαθιά μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες, μέσα σε δίκτυα, είναι τόσο καλά δομημένοι, που είναι σχεδόν αδύνατον ο κίνδυνος αυτός να κάτι να γίνει και αύριο να μην υπάρχει. Είπα ότι ο κίνδυνος του τζιχαντισμού μπορεί να εξαλειφθεί επιχειρησιακά στη Συρία. Στη Συρία και το Ιράκ. Από αυτό το σημείο μέχρι να πούμε ότι εξαλείφεται ο κίνδυνος της ασύμμετρης απειλής της τρομοκρατίας, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Χάος. Άρα, για να διευκρινίσω και ορθά πράτητε και με ρωτάτε, η εικόνα είναι ότι στους επόμενους μήνες, έτσι κι αλλιώς το Ισλαμικό κράτος έχει απεμπολίσει πολύ μεγάλο κομμάτι των εδαφικών του κτίσεων. Τους επόμενους μήνες, αν υπάρχουν συντονισμένες, έβαλα αυτή την προϋπόθεση, να υπάρχουν συντονισμένες ενέργειες Αμερικανών και Ρώσων, μπορεί να δούμε το Ισλαμικό κράτος να υποχωρεί έτη περαιτέρω στη Συρία και πιθανόν να χάνει και τα τελευταία εδάφη, που δεν είναι βέβαια καθόλου μικρός ο αριθμός που κατέχει. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται, μακάρι να ήταν έτσι απλά τα πράγματα, ότι η ασύμμετρη απειλή της τρομοκρατίας, η οποία είναι διάσπαρτη σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στη Γυραιά Ήπειρο, ότι θα πάψει να υφίσταται τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, ακόμα και αν έχουμε καιρό, ευτυχώς προσθέτω, να δούμε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την τρομοκρατία και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τρομοκρατικές ενέργειες να λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα μέσα στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν πυρήνες τζιχαντιστικοί και γιατί ο τρόπος δράσης αυτών των πυρήνων είναι τέτοιος ώστε οι καλύτερες αρχές του κόσμου, οι πιο άρτια εξοπλισμένες, δεν μπορούν να ελέγξουν έναν μοναχικό λύκο που ξυπνάει ένα πρωί, έχει φανατιστεί μέσα από το διαδίκτυο ή έχει προσιλητιστεί και αποφασίζει να ζωστεί με εκρηκτικά που εύκολα μπορεί να προμηθευτεί ή να πάρει ένα όπλο και να πάει να σκορπίσει το θάνατο. Το έχει πληρώσει όμως βαριά η Ευρώπη, κύριε φίλε, και το κακό είναι ότι έχει δημιουργήσει και αντίρροπες δυνάμεις. Τέλος πάντων, έχει ενισχύσει ένα ακραίο ξενοφοβικό, ρατσιστικό, όπως και να το πούμε, όπως και να το χαρακτηρίσουμε, κύμα στα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι, γιατί ουσιαστικά ως αντίδραση λειτουργεί. Και αυτό θα δυσκολέψει, επειδή βλέπετε ότι δεν θα μπορέσουμε να την κόψουμε εντελώς αυτή την ασύμμετρη απειλή. Δυστυχώς θα κινούμαστε και έτσι κάπως πολιτικά στο κοντινό τουλάχιστον μέλλον, έτσι, σε ό,τι αφορά την ανάδυση πολιτικών κομμάτων τα οποία έχουν ακραίες θέσεις. Ναι, γιατί αν μου επιτρέπετε μία πολύ σύντομη παρατήρηση, όταν το ζήτημα της ασφάλειας, το οποίο είναι κυρίαρχο για τον καθένα από εμάς, βρίσκεται σε έξαρση, τότε συντηρητικά, αντανακλαστικά είναι αυτά τα οποία αναδύονται και είναι αυτά τα οποία αναδεικνύονται και στο τέλος επικρατούν. Κλείνοντας, κύριε φίλη, ομολογουμένως έχουμε μια πολύ σαφέστερη εικόνα αφού σας παρακολουθήσαμε με προσοχή. Εσάς που γνωρίζετε όλο το φάσμα των προκλήσεων και των δυσκολιών, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο? Σε σχέση με την Ελλάδα ή γενικά?
όχι απαραίτητα σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά επειδή το πέταγμα της πεταλούδας ισχύει, φαντάζομαι ότι αν κάτι σας ανησυχεί λίγο πιο μακριά, δεν θα είναι απολύτως άσχετο και με το πώς φανταζόμαστε το κοντινό μας μέλλον. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο φαντάζομαι ανησυχεί πολλούς από εμάς είναι το γεγονός ότι οι αβεβαιότητες αυτή τη στιγμή υπερκερνούν τις βεβαιότητες. Δηλαδή, υπάρχουν μία σειρά ζητημάτων, είτε μιλάμε για την τρομοκρατία στην οποία αναφερθήκαμε, είτε μιλάμε για την φτώχεια και την ανέχεια, είτε μιλάμε για τις προσφυγομεταναστευτικές ροές, οι οποίες δεν πρόκειται να σταματήσουν, είτε μιλάμε για το γεγονός ότι σε μία ακτίνα η οποία ξεκινά από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και φτάνει μέχρι την υποσαχάρια Αφρική, συναντούμε μία σειρά απολυταρχικών καθεστώτων, μία σειρά αποτυχημένων κρατών, μία σειρά ασταθών κυβερνήσεων, είτε μιλάμε ακόμα και για τον κίνδυνο της ανόδου της ακροδεξιάς, και όχι μόνο της ακροδεξιάς, γενικά του λαϊκισμού, του άκρη του λαϊκισμού μέσα στην Ευρώπη, αλλά από ό,τι είδαμε έχουμε εξαγάγει αυτό το φαινόμενο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο μας οδήγησε στην επικράτηση του Τραμπ. Όλο αυτό λοιπόν το αντισυστημικό που έχει στο επίκεντρό του, θα έλεγα, μία απόπειρα να ενεργοποιήσουμε το θυμικό του καθένα από εμάς και να πάμε κόντρα στην καθεστική ατάξη και να δημιουργήσουμε μία νέα κατάσταση που, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση του Brexit, κανείς δεν ξέρει ποια είναι. Δηλαδή, οι οπαδοί του Brexit είναι αυτή τη στιγμή είτε εξαφανισμένοι, είτε σε κάποια υπουργεία που δεν σχετίζονται με το Brexit, διότι παρέσυραν τον κόσμο, επέφεραν την έξοδο της Βρετανίας με βάση το δημοψήφισμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διαχειριστούν την ψήφο τους. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να κινούμαστε απέναντι στο κατεστημένο, να βγάζουμε όλο τον αντισυστημισμό μας, αλλά το που αυτό μας οδηγεί, πολλές φορές οδηγούμαστε τελικά σε ατραπούς που καλό θα ήταν να αποφύγουμε. Και τελικά υπάρχουν και άλλες προκλήσεις, όπως είναι το περιβάλλον, προκλήσεις που τώρα μπορεί να μην φαίνονται ότι είναι, να μπορεί να μην είναι στην επικαιρότητα, αλλά έχουν ένα μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα που θα πρέπει επίσης να μας απασχολεί, γιατί όταν μιλάμε παραδείγματι για τις προσφυγομεταναστευτικές ροές, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ακόμα κι αν ως εκ του θαύματος αύριο λυνόταν το πρόβλημα στη Συρία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάβαμε να έχουμε και να δεχόμαστε πρόσφυγες ή μετανάστες. Γιατί η κατάσταση που επικρατεί σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περίμετρο είναι τόσο προβληματική, ώστε εξωθεί τους ανθρώπους στο να αναζητήσουν κάπου αλλού μια καλύτερη τύχη. Αυτό που συμβαίνει με το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και με την ερημοποίηση σε όλες αυτές τις περιοχές κάτω. Ακριβώς. Στην ξηρασία, όπως ορθά αναφέρεται, στην περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής υπάρχει ξηρασία, δεν μπορούν να καλλιεργηθούν οι εκτάσεις, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να επιβιώσουν εκεί πέρα και είναι υποχρεωμένοι να φύγουν από εκεί και να πάνε κάπου αλλού. Συνήθως πάνε σε κάποια γειτονική χώρα και όταν βλέπουν ότι ούτε εκεί, ούτε επιθυμεί η γειτονική χώρα να τους κρατήσει, αλλά ούτε και οι συνθήκες διαβίωσης είναι τέτοιες ώστε να θέλουν οι ίδιοι να μείνουν, τότε το επόμενο βήμα και η επόμενη περίπτωση την οποία επιλέγουν και προορισμός είναι αυτός της Ευρώπης. Νομίζω ότι μας δώσετε ένα... Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, κύριε καθηγητά. Και ένα βήσιμο tip για το τι ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Μάνο Οικονομίδη, αν έχεις την καλοσύνη, μείνει μαζί μας, γιατί έχουμε πολλή από οικονομική επικαιρότητα, μαζί και πολιτική. Και πολιτική, έτσι ακριβώς. Μετά τις διαφημίσεις, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά οικονομικά για να δούμε τι φαίνεται στο φάσμα του χρέους και τι φαίνεται επίσης και στο άλλο μέτωπο, το οποίο λέει ότι έρχονται και άλλα μέτρα. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο και πριν ξεκινήσουμε την πολιτική συζήτηση μαζί με τους πολιτικούς καλεσμένους μας για να δούμε τι έγινε σήμερα, γιατί μία έκρηξη προκάλεσε τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα το θύμα ήταν και μία γυναίκα μητέρα δύο παιδιών. Όλο το ρεπορτάζ το έχει η Ειρήνη Γεωργιλέα. Έτσι είναι, Μαρία, πραγματοποιήθηκε έκρηξη σήμερα το πρωί σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας ταχυφαγίου στην πλατεία Βικτωρίας. Δυστυχώς, μία μητέρα δύο παιδιών, εργαζόμενη της εταιρείας, συλλογίστρια της εταιρείας, έχασε τη ζωή της
και επίσης 5 άτομα τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται εκτός κινδύνου. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να πούμε τι ακριβώς έγινε. Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 8:20 και προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά στο υπόγειο. Πραγματικά το υπόγειο ισοπεδώθηκε, γκρεμίστηκαν οι γύρω τείχοι και οι ψευδοροφές. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και φυσικά η αστυνομία και ασθενοφόρα για να διακομιστούν φυσικά και οι τραυματίες στα νοσοκομεία. Τώρα, σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία εξέφρασε βαθιά οδύνη για την απώλεια της εργαζόμενης, η οποία εργαζόταν 15 χρόνια στη συγκεκριμένη εταιρεία και, όπως είπαμε, ήταν και μητέρα 2 παιδιών. Σύμφωνα, μάλιστα, με μια άλλη πληροφορία του ρεπορτάζ, η γυναίκα αυτή ήταν λογίστρια και δεν ήταν η τακτική υπάλληλος. Πήγαινε 1-2 φορές το μήνα. Ακριβώς, και έτυχε να πάει σήμερα. Έτυχε να πάει σήμερα, επειδή έκανε και τις συγκεκριμένες εργασίες. Θα έπρεπε να βρίσκεται για δικούς τους λόγους στο χώρο και πραγματικά ήταν άτυχη στιγμή. Άτυχη στιγμή και παραλλήλως όμως θαύμα που αυτός ήταν ο απολογισμός, γιατί μιλάμε για ένα από τα πιο κεντρικά σημεία, στην έξοδο και στην είσοδο του ηλεκτρικού στην πλατεία Βικτωρίας. Μάλιστα, για αρκετές ώρες σταμάτησε και η λειτουργία του σταθμού του ΙΣΑΠ, διότι καταλαβαίνουμε ότι είδαμε και πάρα πολλά πυροσβεστικά. Υπήρχε πολύ καπνό στην περιοχή. Στην αρχή, μάλιστα, όπως είπαν και περισσότεροι αυτόπτες μάρτυρες, δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Οπότε, καταλαβαίνουμε, επικράτησε για αρκετά λεπτά ένα κλίμα πανικού. Ένα κλίμα πανικού και ένας υπάλληλος ήταν αυτός ο οποίος αντελήφθη ότι θα γίνει έκρηξη και βγήκε έξω, ειδοποίησε, απομακρύνθηκε αρκετός κόσμος και προφανώς κάπως έτσι δεν έγιναν τα χειρότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Αυτά λοιπόν οι τραγωδίες της καθημερινότητας και πάμε τώρα στα οικονομικά που δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, Γιάννη, ούτε να τα συσχετίσω με τραγωδίες, αλλά σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Τάσο Δασόπουλο για να μας βάλει στα βαθιά νερά της οικονομικής μας πραγματικότητας, γιατί φαίνεται ότι το επικαιροποιημένο μνημόνιο φέρνει και μέτρα και έχει μια αξία να μάθουμε ποια είναι τα μέτρα αυτά. Και να δούμε τέλος πάντων ποια μέτρα είναι άμεσα να περάσουν, αν χρειαστούν και άλλα μέτρα για να κλείσει η αξιολόγηση, αν ισχύουν πληροφορίες οι οποίες έρχονται ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων και μετά τι πρόκειται να συμβεί για τα επόμενα χρόνια, όταν ουσιαστικά θα έχεις να πετυχείς αυτούς τους τεράστιους στόχους των πλεονασμάτων, το 3,5%. Να προλαβαίνουμε να πάμε σε ένα γρήγορο σχόλιο από τους καλεσμένους μας ή να χαιρετήσουμε πάλι τον Μάνο Οικονομίδη, τον διευθυντή στα ιστερόγραφα.gr, αλλά και να υποδεχτούμε και τον κύριο Κονδύλη, τον κύριο Χάρη Κονδύλη, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου. Τα είπα σωστά, κύριε Κονδύλη? Πολύ σωστά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Κονδύλη, προτείνουμε να πάμε πρώτα να δούμε ποια είναι τα σημερινά, τα νέα της οικονομίας σήμερα. Ο Τάσος Δασόπουλος θα μας βάλει στα βαθιά νερά, όπως έλεγα και νωρίτερα, για να μας δώσετε μετά το πολιτικό σας σχόλιο. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αυτό που έχουμε αντιληφθεί είναι ότι υπάρχουν τα καλά νέα που δείχνουν ότι κάτι φαίνεται για συμφωνία με το χρέος, πάντα το βραχυπρόθεσμο, αφού φαίνεται, σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, να μην είναι αρνητικός και ο Βόλκαν Σόιμπλε με αυτή την πρόταση του ESM, αλλά τι γίνεται με τα νέα μέτρα του επικαιροποιημένου ή τι άλλο θα μας δώσεις? Ναι, βέβαια είναι πολύ νωρίς να πούμε για αριθμούς και για μέτρα, αλλά όπως φαίνεται, για να μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός. Ένας συμβιβασμός που αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα από το 18 και μετά, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους, και για το 18 και τα επόμενα χρόνια για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι
Το ανώτερο που μπορεί να πιάσει η ελληνική οικονομία με τα μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί ως τώρα είναι 1,6%. Μετά το 2018 θα μπορεί το πρωτογενές πλεόνασμα να προσγειωθεί στο 1,5% και να μείνει εκεί μεσοπρόθεσμα. Οι Ευρωπαίοι έχουν ξεκινήσει με ένα πρόγραμμα που θέλει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ από το 2018 μέχρι το 2028. Έχουμε τον κύριο Ντάιζενουμ, ο οποίος έχει πει πρόσφατα ότι αυτός ο στόχος δεν είναι ρεαλιστικός, αλλά το θέμα είναι πώς θα υποχωρήσουν από αυτή τη θέση οι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο λέει ότι θα διατηρήσουν, θα επιμείνουν δηλαδή στους στόχους τους μέχρι το 2022. Δηλαδή από το 2018 μέχρι το 2022 η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να φέρνει με τον προϋπολογισμό της πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει υποχωρήσει τη θέση του. Επιμένει ότι μετά το 2018, μέχρι το 2018 μπορεί να πιάσει ένα κατανότερο 1,6% πρωτογενές πλεόνασμα η Ελλάδα και στα επόμενα χρόνια να μειωθεί ελάχιστα, οριακά, στο 1,5% του ΑΕΠ. Με λίγα λόγια, να σε διακόψω Τάσο, με λίγα λόγια, το σημερινό ρεπορτάζ επιβεβαιώνει, Γιάννη, τα όσα ξεδιπλώναμε χθες, που ακόμα ήταν πολύ φρέσκες οι πληροφορίες για την πρόταση του ESM, και έρχονται σήμερα οι νέες εξελίξεις και επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα οποία είχαμε ανοίξει εδώ. Ναι, και βγαίνει και από το ρεπορτάζ. Γενικά πάντως, Τάσο, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης, τέλος πάντων, από την πλευρά των Ευρωπαίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έστω συνεννόηση σε αυτή τη φάση? Και αν υπάρχει αυτό, η κατάληξή του μπορεί να είναι σε βάρος ημών? Δεν ξέρω αν μπόρεσα να σου το περιγράψω. Σε πρώτη φάση όχι. Σε πρώτη φάση μάλλον μας ευνοεί το κλίμα, γιατί όλοι οι θεσμοί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλουν τουλάχιστον να κλείσουν τη δεύτερη αξιολόγηση. Με όποιον τρόπο. Τα περασμένα χρόνια έχουμε ζήσει διαπραγματεύσεις όπου για μία λεπτομέρεια, αλλά λεπτομέρεια όμως, έχουμε πάει πίσω μήνες. Τώρα, ουσιαστικά, μέχρι στιγμής, επίσημα δεν έχει κλείσει τίποτα. Είναι όλα ανοιχτά. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πιέζουν για συμφωνία, τεχνική συμφωνία σε επίπεδο στελεχών, το γνωστό staff level agreement, μέχρι τη Δευτέρα. Να γίνει τελευταία στιγμή δηλαδή ένα Euro Working Group και να έχουμε συμφωνία τουλάχιστον για την αξιολόγηση και τα βράχη πρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα, γιατί αυτή η διαφορά που σας περιέγραφα προηγουμένως από το 1,5% μέχρι το 3,5% των Ευρωπαίων θα είναι σε βάρος μας. Το 2%, μέτρα 2% του ΑΕΠ θα πρέπει να τα καλύψει η Ελλάδα. Αν δεν υποχωρήσει. Αυτά είναι 4 δισεκατομμύρια, Τάσο, το ίδιο φορά. 3,5. 3,6 δις είναι. Με βάση το ΑΕΠ που πιστεύουμε ότι θα έχουμε το 2017. Είναι 180 δις, άρα το 2% του ΑΕΠ είναι 3,6 δις. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να είναι μόνιμα και να έχουν την απόδοση, η οποία, την δημοσιονομική απόδοση, η οποία θα βάλουμε στο χαρτί. Το δύσκολο είναι ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν τη σφραγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δείξει ήδη τα δόντια του, ξέρουμε τι θέλει. Θέλει περικοπές συντάξεων, των υφιστάμενων συντάξεων. Κατάργηση φορολογικών. Θέλει μείωση του αφορολογίου του και θέλει και περικοπές στους μισθούς του δημοσίου. Κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει όλο αυτόν τον καιρό η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, αν υπάρχουν και κάποια σενάρια που λένε ότι τελικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί και να μην μπει καθόλου στο πρόγραμμα. Αλλά αυτό αλλάζει τελείως τη γεωμετρία σε μια πολύ δύσκολη χρονική φάση. Γιατί 5 χώρες από τις 18 που έχουν εγκρίνει, εκτός από τη δική μας, που έχουν εγκρίνει το ελληνικό πρόγραμμα, το έχουν εγκρίνει με απαράβατη συνθήκη ότι θα είναι μέσα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι. Αν τελικά υπάρξει ένα οριστικό όχι,
θα πρέπει τα προγράμματα να προσαρμοστούν. Μάλιστα. Σε μια χρονιά εκλογών αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κακό είναι, Τάσο, ότι αυτά είναι μέτρα τα οποία πρέπει, αν χρειαστεί να περάσουν και αν χρειαστούν νέα μέτρα, ότι πρέπει να περάσουν και από το κοινοβούλιο και κυρίως να τα εφαρμόσουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ξέρουμε αν μπορεί να σταθεί. Και αλλά αυτά είναι και τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, αλλά και εσύ, αν είναι για λήψη νέων μέτρων, πρέπει να τα περάσει από τη δική σου βουλή. Εμείς μόνο σκεφτόμαστε και τα ευρωπαϊκά. Και τα ευρωπαϊκά, συμφωνούμε. Τάσο... Είναι συζήτηση που αρχίζουμε στο στούντιο. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο, την έκανε τη δουλειά σου, πυροδότησε, έδωσε το έναυσμα για την πολιτική μα συζήτηση. Όχι, το νόημα είναι αυτό, νομίζω, και έτσι, για να αρχίσουμε και τη συζήτηση στο στούντιο. Αν πραγματικά αν χρειαστούν να περάσει, αν χρειάζεται η ψήφιση πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων με μόνιμο χαρακτήρα, αυτά που λέγαμε τώρα με τον Τάσο Δασόπουλο, αν μπορεί να τα φέρει αυτή η κυβέρνηση για τα εφαρμόσει. Δηλαδή... Η Γερμανία και ο κύριος Σόιμπλε ήταν ξεκάθαρο. Θέλει για τους δικούς του λόγους το ΔΕΛΤΑ ΜΙΤΑΦ και για την εκλογική του πελατεία, αν το θέλουμε, γιατί και εκείνος εκλέγεται. Και αντιμετωπίζει ένα κοινό συντηρητικό ή προοδευτικό. Θέλει λοιπόν να φέρει κάποια αποτελέσματα. Έχει λοιπόν πει ότι θέλει το ΔΕΛΤΑ ΜΙΤΑΦ μέσα στη... Ναι. Και κύριε Κοντήλη, δώστε μας ένα λεπτάκι να διορθώσουμε ένα ζητηματάκι με τον ήχο. Για να αυτό που λέμε να τα μοιραζόμαστε και με όσους μας παρακολουθούν. Προτείνω να παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο που νομίζω ότι είναι από την ελληνική έκδοση του Euronews, όπου έχει να κάνει με την ανεργία. Και δυστυχώς είναι πάρα πολύ λυπηρό ότι υπάρχει χαμηλότερη ανεργία στην Ευρωζώνη, αλλά υψηλότερη στην Ελλάδα. Σε μονοψήφιο ποσοστό έπεσε η ανεργία στην Ευρωζώνη για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τον Οκτώβριο βρέθηκε στο 9,8%, με τα χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Γερμανία και στη Μάλτα. Αντίθετα, την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη διατηρεί η Ελλάδα με 23,4% τον Αύγουστο, τελευταίο μήνα για τον οποίο η Eurostat έχει στοιχεία για τη χώρα. Η δεύτερη υψηλότερη ανεργία παραμένει στην Ισπανία, όπου όμως έχει υποχωρήσει κάτω από το 20%. Στασιμότητα παρατηρείται στην Κύπρο, όπου το ποσοστό της ανεργίας βρίσκεται στο 12%. Αυτά. Μία μικρή ανάσα, όχι άσχετη πάντως, κύριε Κοντήλη. Μας λέγατε ότι και ο Σόιμπλε απευθύνεται στο δικό του εσωτερικό ακροατήριο και των εκλογών. Ο καθένας απευθύνεται στο δικό του εσωτερικό ακροατήριο. Και καλά κάνει για τη χώρα του. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε για τη δική μας. Έχει ξεκαθαρίσει η ελληνική κυβέρνηση αν θέλει το δούνου του μέσα στη διαπραγμάτευση ή αν δεν το θέλει. Γιατί μισοί υπουργοί λένε ότι πρέπει να φύγει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κυρίως στο πρόγραμμα, και... έτσι. Ναι, ναι. Και στη διαπραγμάτευση, ναι. Στο πρόγραμμα και με λεφτά. Και, και οι υπόλοιποι την ίδια ακριβώς στιγμή λένε ότι το θέλουμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και αυτό. Από ό,τι μας έχει διδάξει η πείρα και τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι όσο καθυστερούμε να κλείσουμε τις αξιολογήσεις, αυτό είναι εις βάρος μας. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν αντί να καθίσει αυτό να κλείσει την αξιολόγηση και να διαπραγματευτεί. Ορίστε. Αυτό το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, κύριε Κοντήρη. Να πω κάτι, ότι κάποια πράγματα τα οποία είναι της κοινής λογικής δεν έχουν πολιτικές προελεύσεις και αυτά. Πρέπει να μας έχει γίνει μάθημα ήδη. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός φεύγει και πάει για να κάνει διακοπές στην Κούβα. Εμένα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Δηλαδή, δεν σταματήσαν οι διαπραγματεύσεις, το ξέρετε. Εντάξει, να μου πείτε, έχει μια. Είναι εικόνα που δίνεις, αλλά. Να σας πω ένα πράγμα. Η κυρία Τσόγλου είναι, ας πούμε, στις Βρυξέλλες και συζητά, προσπάθει να προωθήσει τα ελληνικά. Δίκαια αιτήματα για τα εργασιακά. Όταν έχεις πρόβλημα με τα εθνικά σου θέματα και τον παροξυσμό του Ερντογάν. Όταν είναι εδώ ο Καρέ και ο Μοσκοβισσή και εσύ επιλέγεις να πας στην Κούβα έστω και για ένα σημαντικό γεγονός, το θάνατο ενός ηγέτη, καταλαβαίνετε ότι είναι τι προτεραιότητα θέλεις να δώσεις. Είναι σαν να έχω ραντεβού στο γραφείο μου και να έρθει ο πελάτης και να του πω εγώ πάω γυμναστήριο. Και αυτό σημαντικό είναι. Αλλά είναι τι προτεραιότητες έχει ο καθένας στη ζωή του. Μπορεί και να μην έχετε και άδικο. Όπως επίσης μας έκανε συστάσεις ο κύριος Μοσκοβισσή ότι δεν έχετε κάνει κάποιες δεσμεύσεις σας και κάποιες μεταρρυθμίσεις.
Ανταυτού εμείς έχουμε να επιδείξουμε το άνοιγμα του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη και νέες προσλήψεις συμβούλων. Σκέφτεστε λοιπόν να έρθουμε στη θέση του κυρίου Σόιμπλε. Να του λέμε λοιπόν στη δική μας θέση ο κύριος Σόιμπλε, θα σας λέγα. Να έρθει και ο κύριος Σόιμπλε, αλλά να πάμε και εμείς στην άλλη πλευρά. Έχει φανεί ότι και η διαπραγμάτευση, ιδίως με όλο αυτό το. Λέτε, πριν είπατε για τους υπουργούς που δεν μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα ή όχι. Εγώ να σας το πω και ανάποδα. Ας συναποφασίσουν τέλος πάντων, δεν σας λέω το δουν ούτε και η Ευρώπη, στην Ευρώπη. Οι θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να έχουν μια κοινή γραμμή. Γιατί ούτε σε αυτού το βλέπουμε. Εδώ ο Ντάισελ που είμαι ακόμα με το Σόιμπλε που ξέρουμε τις σχέσεις τους και δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Αυτά μπορεί να είναι και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρουμε αν όντως διαφωνούν ή δεν συμφωνούν. Νομίζω σε αυτό το σημείο έχει δικαιωθεί το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη που πρότεινε από τις προηγούμενες ακόμα εκλογές ότι πρέπει να υπάρξει μια οικουμενική λύση. Πρέπει να βρεθεί ένα εθνικό σχέδιο για τη χώρα όλων των παρατάξεων, των φιλοευρωπαϊκών, όλων των κομμάτων που συμφωνούν, να βρούμε έναν τρόπο, θέλουμε ή δεν θέλουμε το Δουνουτού. Θα πάρουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και ωραία. Δεν θα κάνουμε το άλλο. Ωραία, πάσα για να πάμε και στο Μάνο τον Οικονομίδη. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται η κυβέρνηση ότι παίρνει κάποια μέτρα καταναγκαστικά, τα οποία στη συνέχεια αποκόπωση δεν τα εφαρμόζει. Παράδειγμα πρώτον, σκουριές. Παράδειγμα δεύτερο, το ελληνικό. Το ελληνικό ακόμα δεν ψηφίστηκε ο νόμος και είμαστε πίσω στα χρονοδιαγράμματα. Εγώ πάντως, κύριε Κονδύλη, έχω καταλάβει ότι το κόμμα σας θα ψηφίσει ακόμα και αν έρθουν νέα μέτρα στη Βουλή. Γιατί η δεύτερη αξιολόγηση συνοδεύεται από ό,τι μαθαίνουμε με νέα μέτρα. Και τα νέα μέτρα, ακούσατε ποια είναι. Είναι βαριά. Καταρχάς, σε ένα επιβαρημένο κοινωνικό σύνολο. Αν θα ψηφιστούν ή όχι, θα υπάρχουν διαδικασίες μέσα στα κόμματα, όπως και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε από χθες, γιατί χρειάζεται και μία διαδρομή, ότι αυτό το κλείσιμο της αξιολόγησης έχει πόνο πολύ. Και ναι, να το κάνουμε, αλλά να έχουμε και επίγνωση του τι κάνουμε. Αλλά έχει και πολιτικές ευθύνες. Πάντα, όλα τα πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Η δεύτερη αξιολόγηση δεν κλείνει. Αν κλείσει, θα κλείσει με οδυνηρό τρόπο και πρόσθετα μέτρα. Τα πρόσθετα μέτρα θα φέρουν περισσότερο ύφεση. Ναι, είναι ο γνωστός φαύλος κύκλος. Τα νέα μέτρα που θα χρειαστεί να πάρεις τώρα και αν τα περάσεις, όπως είπαμε, να τα ψηφίσεις, να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και να τα περάσεις από τη Βουλή, είναι και για τη συνέχεια, για τους στόχους που αφορούν τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό είναι λίγο ότι μας πέφτει τώρα βαρύ λίγο στο κλείσιμο της δεύτερης εξελίξης. Πρέπει να ομονοήσουμε και να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Τι πραγματικά πρέπει να γίνει. Εγώ να πάρω ακριβώς αυτό που είπατε για να πάω στο Μάνο τον Οικονομίδη. Αυτή την προοπτική που έδωσε τώρα και ο κύριος Κονδύλης, Μάνο, το κομμάτι δηλαδή μιας ομοψυχίας, ενός, δεν ξέρω πώς μπορεί να, και εκεί θέλω τη βοήθειά σου, πώς μπορεί να μετουσιωθεί, να γίνει σε πράξη με το χαρακτήρα, με τη μορφή μιας κυβέρνηση διαφορετική, ειδικού σκοπού, δεν ξέρω. Τι είπε, έχει καθόλου πληροφόρηση. Δεν νομίζω είναι θέμα πληροφόρηση, είναι θέμα και τη εμπειρία των τελευταίων ετών. Ακούσαμε και τον Βασίλη τον Κυγία, νέο εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία προχθέ, ο οποίο απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψει άλλη κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή. Εμείς το έχουμε αναλύσει, νομίζω, και οι τρεις μας δηλαδή εδώ, ότι και ένα μεγάλο μέρος της κρίσης εξηγείται εν μέρει το ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να συνοηθούν αυτά τα χρόνια. Είμαστε η μόνη χώρα που μπήκε σε μνημόνιο, δεν κατάφερε να βγει. Όλες οι άλλες βγήκαν ευρωπαϊκές και εμείς συνεχίζουμε να. Ουσιαστικά κυνηγάμε την ουρά μας με τον επόμενο να ταρρύνει τον προηγούμενο μέχρι να γίνει προηγούμενος ο ίδιος και να ταρρύνει τον επόμενο. Αυτό πάντως που λέμε, αυτό την ομόνοια, την ομοψυχία, τέλος πάντων σε ένα ζήτημα που όντως έχει χαρακτηριστικά εθνικά. Έτσι, γιατί τώρα με 7 χρόνια ύφεση, μνημόνια, με ανέχεια, με ανεργία, το για να βγεις από όλη αυτή την κατάσταση είναι εθνικός σκοπός, έτσι, εθνικός στόχος. Όμως είναι τέτοιες οι τοποθετήσεις των κομμάτων και αυτό το βλέπουμε και από την τωρινή αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησης αντιπολίτευσης αξιωματικής κατά μείζωνα λόγο, αλλά και με τα υπόλοιπα ακόμα, όπως για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που έχουμε και τον εκπρόσωπό του εδώ πέρα. Δεν δείχνει ότι μπορείς να πάει η κυβέρνηση με ένα
με ένα σχέδιο και αυτό να το υποστηρίξουν για τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί υπάρχουν. Κύριε Κορονοϊό, νομίζω ότι είσαστε λίγο άδικος ως πρωτοδικητής. Πείτε μου, σε ποιο παράδειγμα. Θα σας βοηθήσω, θα σας βοηθήσω. Θα δουλέψω ακριβώς τώρα για σας. Σήμερα η κυρία Γεννηματά μίλησε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Είπε πολλά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προσερχόμενη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, είπε ότι μπροστά στα διέξοδα που δημιουργεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αναζητά συνενόχους για να διασωθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στη γραμμή του «Φύγε εσύ να έρθω εγώ» και βλέπουμε. Και οι δύο εξακολουθούν να επιμένουν σε ένα τεχνητό δίπολο σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών. Και η κυρία Γεννηματά καταλήγει λέγοντας: «Εμείς επιμένουμε στην ανάγκη για εθνική συνεννόηση, για εθνική γραμμή, για να βγει η χώρα από την κρίση και τα μνημόνια. Κλειδί είναι η αλλαγή των συσχετισμών και η δική μας καθοριστική ενίσχυση για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε». Ναι. Νομίζω αυτό, λέει, αυτό λέει η κοινή λογική, και αυτό δεν το πει μόνο η κυρία Γεννηματά, το είχε πει και προγενέστερα ο κύριος Βενιζέλος, ακόμα και ο κύριος Παπανδρέου. Και αν θέλετε, αυτά πλήρωσε κιόλας το Πασόκ, αν θυμάστε, παλαιότερα, που επέμενε να πέσει ο Κώστας Καραμανλής, που επέμενε να μην συμφωνήσει. Αλλά είχε άλλη δυναμική. Όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, πάντα είναι άλλος λόγος. Ναι, γιατί εγώ άλλο είπα, εγώ πιστεύω. Ναι, από τότε όμως έδειχνε ότι υπήρχε πρόβλημα στη χώρα. Εσείς συμφωνείτε τώρα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Συμφωνείτε ως δημοκρατική συμπαράταξη στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης που ασκεί ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ? Συμφωνείτε στη συνταγή, αφού την έχετε καταγγείλει, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Η συνταγή είναι λανθασμένη, γιατί δείχνουν και ανικανότητα και ότι δεν μπορούν και ότι δεν το πιστεύουν. Φτάνουμε στο τελευταίο σημείο, το είπα και πριν. Ο Πρωθυπουργός κάνει διακοπές, ο ένας υπουργός είναι στις Βρυξέλλες και οι άλλοι μισοί ασχολούνται ότι δεν θέλουν το δουνουτού. Αν δεν υπάρξει μια κοινή γραμμή καταρχάς από την κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία, μας αρέσει δεν μας αρέσει, την έχει η κυβέρνηση. Αυτή πρέπει να καλέσει τα κόμματα, να προτείνει τις θέσεις της και πάνω σε αυτό να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι σε ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν μπορεί η μισή κυβέρνηση να λέει άλλα, ο Πρωθυπουργός να είναι απόν και να έρθει η Δημοκρατική Συμπαράταξη ή η Αξιωματική Αντιπολίτευση ή η Ένωση Κεντρών και να προτείνει. Η κυβέρνηση πρέπει να προτείνει, να ανοίξει την ατζέντα και να γίνει ένας ευρύ διάλογος. Έτσι γίνεται σε μια δημοκρατική και μια λογική χώρα. Σε μια χώρα που είναι σε κρίση, κυρίως, γιατί αυτό είναι ο εθνικός σκοπός, εξυπηρετείται έτσι. Σε μια χώρα που είναι σε κρίση. Και δεν είναι μόνο οικονομική κρίση. Η κρίση είναι και στα εθνικά θέματα. Η κρίση είναι και στο προσφυγικό. Το προσφυγικό ήδη από πέρυσι το έχουμε βάλει είτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είτε προσπαθούμε να το ξεχάσουμε. Είναι ορολογιακή βόμβα. Τώρα δεν υπάρχει, κύριε Κορονοϊό, επειδή ανεφέρθηκε για το προσφυγικό. Τώρα δεν υπάρχει κρίση ανθρωπιστική που έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν 2 χρόνια. Τεράστια. Τώρα, μεγάλη. Τώρα δηλαδή σε αυτές τις εικόνες, στον Όλυμπο, τις χιονισμένες σκηνές, είναι το ίδιο με την Αμυγδαλέζα πριν 2 χρόνια που ήθελε να την κλείσει? Πάντως, κύριε Κονδύλη, για του λόγου του αληθές, για να μην παραπληροφορούμε, αυτές οι σκηνές ευτυχώς δεν έχουν κανένα μέσα, γιατί όλους τους ανθρώπους έχουν προλάβει και τους πήραν από τους πρόποδες του Ολύμπου. Οπότε μπορεί να είναι εντυπωσιακό το φωτογραφικό υλικό. Ναι. Αλλάξα την αρμόδια. Δεν πήραν όμως και στα νησιά, είναι ακόμα στο εκεί που σκάει το κύμα. Έτσι, ναι, για να τα λέμε όπως είναι. Αυτό είχαμε και το δυστύχημα και αυτά. Αυτό πήγα να πω, ότι ας τα πούνε στους νησιώτες μας αυτό που καταστράφηκαν το καλοκαίρι και περνάνε δύσκολα. Όχι, εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε την κατάσταση όπως ακριβώς είναι. Το θέμα είναι όμως, εγώ για να το γυρίσω πάλι στο οικονομικό και κυρίως σε αυτά τα δύσκολα μέτρα που φαίνεται και πάντα με το βλέμμα, σε αυτά που έχεις να περάσεις ως το 2028. Πιστεύετε ότι μπορεί μια κυβέρνηση να περάσει έστω και ένα μέτρο το οποίο να έχει ηφαισιακό χαρακτήρα και κυρίως αντίκτυπο, αποτύπωμα σε βάρος κοινωνικών ομάδων? Μπορεί να τα περάσει, μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος? Και είναι και για το Μάνο τον Οικονομίδη ερώτηση και για σας, κύριε Κονδύλη. Νομίζω πολιτικά εσείς προηγήσετε. Ναι. Εξ αυτού ακριβώς του λόγου που είπατε, ότι επειδή ξεπερνάει την τετραετή θητεία της παρούσας κυβέρνησης, εξ αυτού ακριβώς του λόγου πρέπει να υπάρξουν ευρύτερες συμφωνίες και ευρύτερες συνενέσεις. Αλλά και πάλι η πρωτοβουλία και αν θέλετε τον τρόπο και το χρόνο θα πρέπει να τον βρει η κυβέρνηση και να προτείνει και να καθίσει σε ένα τραπέζι. Νάνο.
Εγώ έχω μια λίγο διαφορετική άποψη. Θέλω λίγο να δούμε πίσω από τις γραμμές. Το πρόβλημα με τα μέτρα θεωρώ ότι θα ήταν μεγάλο αν η διαπραγμάτευση είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο, είχε κολλήσει για τα δημοσιονομικά. Δεν υπάρχει αυτό. Το πρόβλημα της διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή είναι στα εργασιακά. Ναι, αυτή είναι η κρεμότητα, η μεγάλη κρεμότητα που εκείνη, η μεγάλη κρεμότητα που υπάρχει. Έχει ανοίξει και στο προς το δημοσιονομικό. Τα πλεονάσματα μετά το 18, όχι τώρα. Το πρόβλημα για εμάς θα προκύψει αν απαιτήσουν. Αν απαιτήσουν. Εσύ πιστεύεις, γιατί είπε κάτι σωστό ο κ. Κονδύλης. Αρκετά σωστά είπατε, απλά και σε αυτό είχατε δίκιο. Δεν είναι ότι θα πρέπει να περάσουν από τη δική μας βουλή μόνο, θα πρέπει να περάσουν από την Bundestag. Είμαστε σοβαροί, πιστεύουμε πραγματικά ότι θα. Άφησε τη Φιλανδία. Δεν έχει εκλογές η Φιλανδία. Έχει εκλογές ο κ. Σόιμπλε. Ο κ. Σόιμπλε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φέρει μέτρα του στη Γερμανική Βουλή. Έχει αυξημένη ακροδεξιά όμως. Και άλλες χώρες. Η Γερμανία κάνει κουμάντο στην Ευρώπη τώρα. Μην συζητάμε δορυφόροι τη συνολή. Αυτό είναι το. Ότι η Γερμανία κάνει κουμάντο. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο κ. Σόιμπλε να ανοίξει τέτοιο θέμα. Και γιατί σου το λέω, γιατί δέχεται μια διαρροή από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Μιλάνε για τα πλεονάσματα. Πού είναι το αγκάθι, για το δούμε του. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα το ότι είναι αποστασιοποιημένοι. Λένε να δούμε. Περιμένουν. Και ήθελα να σου πω και κάτι άλλο το οποίο το παρατήρησα χθες, δεν έχουν εστιάσει πάρα πολύ. Η κυρία Λαγκάρντ δεν θα είναι στο Eurogroup της 5 Δεκεμβρίου, αλλά δεν θα είναι μάλλον και στο επόμενο. Η κυρία Λαγκάρντ έχει τη δίκη της. Έχει τη δίκη της για το σκάνδαλο Ταπί. Και είναι εξαιρετικά βολικό για να επέλθει συμφωνία το ότι θα λείπει η κυρία Λαγκάρντ. Είναι βολικό, λες. Είναι βολικό, βεβαίως. Γιατί ουσιαστικά θα πέσει το βάρος στη γραφειοκρατία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο γνωρίζουμε καλά ότι ελέγχεται από την Ουάσιγκτον, η οποία έχει αλλάξει καθεστώς πλέον. Είπατε κάτι πριν, γιατί, αν έχουμε χρόνο. Κρατήστε το κύριε Κόνδελη, γιατί να, που έρχεται η αγορά και πάμε σε διαφημίσεις και σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε για να έχουμε και όλο το χρόνο. Εδώ λοιπόν στο τελευταίο μέρος μας, κύριε Κονδύλη, ο λόγος εσάς, όπου κάτι θέλατε να πείτε για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση, νομίζω αφορούσε τα εργασιακά. Να σχολιάσω αυτό που υπόθηκε πριν για τις ομαδικές απολύσεις και να τονίσω πάλι αυτά που λέγαμε πριν, ότι δεν έχει στόχευση η κυβέρνηση. Έχει αναγάγει σε μείζον θέμα τις ομαδικές απολύσεις τη στιγμή που η γραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι ομαδικές απολύσεις ποιες εταιρείες αφορούν, να το πούμε λαϊκά, απλοϊκά στην Ελλάδα. Τις τράπεζες και τον ΟΤΕ. Δεν αφορά καμία άλλη επιχείρηση. Δίνουμε λοιπόν μάχη χαρακομμάτων για τις ομαδικές απολύσεις. Ενώ θα έπρεπε να δώσει για το ΕΣΠΑ, θα έπρεπε να δώσει μάχη για τη διαφαινόμενη συμφωνία τώρα με την Τρόικα για το κούρεμα χρεών στους δικηγόρους και στους ελεύθερους επαγγελματίες που το καταργεί. Σε αυτά πρέπει να δώσει τον τόνο και έμφαση η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Οι ομαδικές απολύσεις, δεν λέω ότι πρέπει να απελευθερωθούν και καλά, δεν πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη μάχη εκεί, γιατί αφορά συγκεκριμένες εταιρείες. Λίγες. Είναι η υποχώρησή μας που δεν έχουμε κάνει. Έτσι κι αλλιώς το 10% για να πάρει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι κολλάει. Θέλω να δώσω τον τόνο ότι δίνουμε σημασία όχι τόσο σε ουσιαστικά ζητήματα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Κονδύλη, η αλήθεια είναι ότι στη θεωρία τα λέμε όλα υπέροχα και για εθνική συνεννόηση και για κοινωνικές συμφωνίες και για αυτό, αλλά όσες φορές χρειάστηκε, όταν τα κόμματα μαζεύτηκαν στη μεγάλη τράπεζα εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, ούτε μία φορά υπήρχε αληθινή διάθεση συνεννόησης. Είναι λίγο σαν τα πορίσματα των εξεταστικών επιτροπών όλα αυτά. Αυτό. Δηλαδή, όχι, αυτό δεν θέλω μία. Αυτό ας το κρίνει ο κόσμος, ας το κρίνουν οι πολίτες, ας ψηφίζουν ανθρώπους νεότερους. Ας ψηφίζουν, βέβαια, νεότερος είναι και ο Πρωθυπουργός μας τώρα, φάσκο και αντιφάσκο. Τέλος πάντων, νεότερος θα το έλεγα σε επίπεδο πνεύματος και όχι μόνο ηλικιακά. Να το πω έτσι. Μάνο, για να κλείσεις ένα πολύ γρήγορο σχόλιο, γιατί δεν θα σε έχουμε μέχρι, θα σε έχουμε από την επόμενη εβδομάδα καλεσμένο. Το κομμάτι της Ιταλίας, τι μπορεί να προκύψει και πώς μπορεί να επηρεάσει τα ελληνικά θέματα. Νομίζω με την Αλίκη Κοντζία το εξαντλήσαμε πάντως προχθές αυτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή και στο 48ωρο που μεσολάβησε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον θα χάσει ο κ. Ρέντσι. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι έχει παρκάρει ένα εξαιρετικά ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο για να συνεχίσει με το νέο έτος πλέον να κεφαλαιοποιήσει το ότι προβάλλει κάτι το διαφορετικό. Ο κ. Ρέντσι όντως
προτείνει μεταρρυθμίσεις, όχι σαν αυτές τις οποίες εμείς έχουμε καλεστεί αυτά τα χρόνια και δεν έγιναν ποτέ από όλες τις κυβερνήσεις στη χώρα. Είναι ο πιο φωτογενής πολιτικός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και θα έχει ενδιαφέρον γιατί αν τελικά εκλεγεί ο κύριος Φιγιόν και όχι η κυρία Λεπέν στη Γαλλία, ο κύριος Φιγιόν, ο οποίος να πιάσω λίγο το νήμα με αυτά που λέγαμε με τον κύριο Φίλι πριν, είναι επίσης πολύ πιο κοντά στον κύριο Πούτιν από ό,τι οι προηγούμενοι. Ο κύριος Τραμπ επίσης βλέπει αλλιώς τη σχέση του πλέον με τη Ρωσία και νομίζω ότι όλο αυτό διαμορφώνει ένα εκρηκτικό σκηνικό πια για τη Γερμανία, όπου εμείς είμαστε μια κουκίδα που δεν θα επιτρέψει ο κύριος Σέμπλε να ανοίξει. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η αξιολόγηση θα κλείσει αλλιώς. Ένα δευτερόλεπτο, ένα σχόλιο για τον κύριο Ρέντσι. Συμφωνώ με όσα είπατε. Απλώς νομίζω το μεγάλο μας πρόβλημα είναι και παραμένει ο λαϊκισμός. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Κάμερον. Για εσωτερικά ζητήματα εθνικά της Ιταλίας και αντίστοιχα της Μεγάλης Βρετανίας, κάνανε δημοψηφίσματα και διακυβεύουν το μέλλον της Ευρώπης. Πάντως, δεν πρέπει, αυτό Κοντελή, είναι λάθος. Αν θέλει να ενισχυθεί εδώ ο κύριος Ρέντσι, ναι, συγγνώμη, αν θέλει να ενισχυθεί ο κύριος Ρέντσι, να το κάνει μέσα από ένα συνέδριό του, όχι με δημοψηφίσματα διακυβεύοντας το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έχετε μόνο μισή σε αυτό το οποίο λέει, έχει δίκιο. Απλά είναι τελείως διαφορετικό. Ο κύριος Κάμερον με το να υποσχεθεί δημοψήφισμα κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές για τον Brexit, ενώ το οποίο ήταν δηλαδή αμυντικογενής μηχανισμός. Το κύριος έκανε για να κερδίσει το συνέδριό του. Όχι, όχι καθόλου. Κέρδισε τις εκλογές. Έτσι σταμάτησε τις εκλογές, έτσι κέρδισε. Μα είναι διαφορετικό. Προκήρυξε το δημοψήφισμα ο Κάμερον στο συνέδριο για να κερδίσει το συνέδριο και μετά τις εκλογές. Δεν είχε σωκοματική απειλή. Ο Κάμερον ήταν αμφισβήτητος ηγέτης. Το έκανε για να σταματήσει τον κύριο Φάραντ και το πέτυχε στις προηγούμενες εκλογές. Το κύριο Ρέντσι είναι διαφορετικό. Ο κύριος Ρέντσι φτιάχνει άλλη ατζέντα. Σε μια χώρα που έχει μάθει σε κατακαιρματισμό, προβάλλει ως το μόνο πολιτικό μέγεθος αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Μάνο τον Οικονομίδη, διευθυντή στο ιστερόγραφα.gr και το Χάρη Κονδύλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και καλό μήνα και πάλι. Κύριε Κονδύλη, ήταν άλλος ο σχεδιασμός μας. Δυστυχώς ο έτερος προς διασταύρωση των θέσεών σας κάτι του έτυχε, αλλά υποσχόμαστε για την ερχόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν για να πάρουμε μια ανάσα και τη δυνατότητα για να κάνουμε αλλαγή του καλεσμένου μας εδώ στο στούντιο του SBC, να παρακολουθήσουμε τα βραβεία επιχειρηματικότητας, τα γνωστά βραβεία Κούρος, τα οποία απονεμήθηκαν για το 2016. Την εκδήλωση παρακολούθησε ο Νικήτας ο Κορονάκης, ο οποίος επιμελήθηκε για το ρεπορτάζ και είχε ενδιαφέρον να δούμε ποιες εταιρείες ξεχώρισαν και για ποιο λόγο. Παρουσία πολιτικών αλλά και θεσμικών εκπροσώπων και εκατοντάδων διακεκριμένων επιχειρηματιών απονεμήθηκαν και φέτος στα βραβεία επιχειρηματικότητας Κούρος 2016 από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας. Νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο περισσότεροι αισιόδοξοι από πριν, γιατί βλέπω ότι κάτι κινείται στο κανάλι της επιχειρηματικότητας. Βλέπουμε πολλές εταιρείες που όχι μόνο επιβιώνουν, αντιστέκονται, προχωρούν. Οι εταιρείες που βραβεύσαμε σήμερα δείχνουν τον δρόμο και σε άλλες επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που βλέπω είναι πάρα πολλά startups, τα οποία μεγαλώνουν, δημιουργούνται, πολλά από αυτά χωρίς θόρυβο, κάτω από τα ραντάρ μας. Αλλά πιστεύω τα επόμενα χρόνια αυτά τα startups, αυτή η νέα επιχειρηματικότητα θα μας εκπλήξει. Μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία για το επιχειρήν, αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες που ξεχωρίζουν με την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υπευθυνότητά τους και η Λέσχη Επιχειρηματικότητας τους βραβεύει. Την απονομή του πρώτου βραβείου έκανε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία τόνισε στην κάμερα του SBC τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλειών. Έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα αυτή η εκδήλωση, που βραβεύει, επενεί και ενθαρρύνει καινοτόμες επιχειρήσεις και νεανικές. Ελπιδοφόρο πολύ. Ως κυβέρνηση θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες και είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Από την πλευρά του δικού μου Υπουργείου βεβαίως δεν είναι άμεση η σχέση, ωστόσο αυτό το οποίο καλούμαστε από το δικό μου το Υπουργείο να συμβάλλουμε σε αυτό είναι ένα κράτος, μια διοίκηση, μια δημόσια διοίκηση ανοιχτή, γρήγορη και αποτελεσματική προκειμένου να ευνοήσει και προκειμένου να διευκολύνει
και την επιχειρηματικότητα. Το βραβείο ανάπτυξης και καινοτομίας απονεμήθηκε στον Νίκο Καφκά, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Καφκάς ΑΕ, κορυφαίας εταιρείας στην Ελλάδα στο χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του φωτισμού και των ενεργειακών λύσεων. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και φυσικά είναι δικαίωση όλων των προσπαθειών που έχουμε κάνει στην Καφκάς τόσα χρόνια. Μέσα σε πολύ δύσκολες εποχές, ιδίως στα τελευταία χρόνια της κρίσης, με όλη την κρίση ιδίως στον τομέα της κατασκευής, που έχει μεγάλη εξάρτηση η δραστηριότητα η δική μας, εμείς έχουμε καταφέρει να αναπτυχθούμε, να διπλασιάσουμε πωλήσεις, καταστήματα, προσωπικό και να τα πηγαίνουμε μια χαρά. Προσπαθούμε ως εταιρεία να κάνουμε στρατηγικές κινήσεις σε τομείς που έχουν ανάπτυξη, ιδίως στον τουριστικό τομέα, ανοίγοντας περισσότερα καταστήματα σε περιοχές που υπάρχουν ξενοδοχεία και συναφείς δραστηριότητες. Και σε υγιείς άλλους κλάδους όπως τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ανοίγοντας νέα καταστήματα αλλά και κοιτάζοντας λοιπές κάθετες αγορές και αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες όπως την εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορα κτίρια. Το βραβείο επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό Στίβο απονεμήθηκε στον Αντώνη Καράτζη, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Καράτζης ΑΕ. Ο όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή δικτύων συσκευασίας, κατέχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Είναι ένα από τα παλαιότερα βραβεία και μας τιμά ιδιαίτερα που το πήραμε εμείς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι, να ανεβαίνει η εταιρεία μας, να κάνουμε προσπάθεια και να αντιπροσωπεύουμε να είμαστε πρέσβεις, καλοί πρέσβεις της Ελλάδος στο εξωτερικό. Αυτό προσπαθούσαμε πάντοτε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Στο πλαίσιο των βραβείων Κούρος 2016 απονεμήθηκε επίσης το ειδικό βραβείο Green Dreams στην πρόεδρο της ΑΠΒΙΤΑ, Νίκη Κουτσιανά, για τις καινοτομίες της επιχείρησης στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Παρόλο που έχουμε πάρει κατά τη διάρκεια των 38 χρόνων της πορείας μας πολλά βραβεία, για μας αυτό το βραβείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε από τους πρώτους που πιστεύουμε και θα πιστεύουμε στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει επιχειρήν και πραγματικά και πιστεύουμε ότι τώρα βέβαια είναι μονόδρομος και ότι όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε την πράσινη ανάπτυξη. Το βραβείο κοινωνικής προσφοράς τέλος απονεμήθηκε στην ελληνική πρωτοβουλία The Hellenic Initiative, η οποία από το 2012 προσφέρει στην ελληνική κοινωνία μέσα από προγράμματα που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ευχαριστώ. Με ένα ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, εκ μέρους των Ελλήνων της Ομογένειας, εκ μέρους των Ελλήνων της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά, αυτούς που είναι στην Ευρώπη, όλων αυτών που είναι κάτω από την ομπρέλα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και με το δικό τους τρόπο έχουν βοηθήσει τη χώρα μας εκεί μακριά που είναι. Στα τελευταία λεπτά λοιπόν, πριν κλείσει και αυτό το ενημερωτικό δίωρο, θα κάνουμε μια συζήτηση για το τι έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα, που θα έχουμε και το Ιταλικό δημοψήφισμα και τις Αυστριακές προεδρικές εκλογές. Παναληπτικές προεδρικές, που το έχει πάει σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του Ιταλικού δημοψηφίσματος. Yeah. Αλλιώς και αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Έτσι, είναι εκλογές οι οποίες για πρώτη φορά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο σε μια ευρωπαϊκή χώρα να αναδειχθεί πρόεδρος ακροδεξιός. Και έχουμε κοντά μας, για να το συζητήσουμε αυτό, έναν άνθρωπο που την ξέρει καλά την πραγματικότητα στην Αυστρία. Είχε γράψει και κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα το βιβλίο του σχετικό Αυστροβαλκάνια. Δεν είναι Αυστροβαλκάνια. Ο Τζορτζής, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Τζορτζή, εγώ λέω να το ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά το θέμα. 6-7 λεπτά έχουμε, αλλά δεν είναι λίγος χρόνος. Είμαστε σε μια εποχή που κανονικότητα δεν υπάρχει. Που όλα είναι μεταβλητά και δυστυχώς όλα είναι δυσάρεστα. Χρειαζόμαστε ηγεσίες. Ποιοι είναι οι ηγέτες λοιπόν στο σκηνικό και ποιοι και όσοι δεν είναι ηγέτες θα καταλάβουμε απλώς ότι είναι τι, διαχειριστές του τι. Και υπάλληλοι. Διαχειριστές και υπάλληλοι λέτε. Προστά. Ποιοι είναι οι ηγέτες λοιπόν. Λοιπόν, όσον αφορά την Ελλάδα, εγώ δεν βλέπω ηγέτες. Και αν υπήρξαν κάποιες ηγετικές μορφές, είναι πλέον στη σκιά, δεν είναι στο προσκήνιο. Στην Ευρώπη το ίδιο. Δεν βλέπω ηγεσία. Δηλαδή, αν μου πείτε η Μέρκελ ηγείται, όπως το λένε κάθε μέρα, δεν νομίζω ότι ηγείται. Είναι και αυτοί υπόκειται σε κάποιους ελέγχους ή υπερθενάλλοντες, δεν τους ξέρουμε, όπως και ο κύριος Σόιμπλε. Υπάρχουν ηγεσίες βέβαια σε τομείς άλλους. Στον βιομηχανικό,
π.χ. σε άλλους τάδες της οικονομίας, στον πνευματικό υπάρχουν σε κάποιες χώρες. Αλλά πολιτική ηγεσία, αυτή που νομίζουμε θα είχαμε, δεν βλέπω να έχουμε. Τόσο προκύψει τώρα κάτι στη Γαλλία. Πολλοί νομίζουν ότι ο ΣΥΠΕ ως γκολικός θα μπορούσε να λειτουργήσει ηγετικά. Ο ΣΥΠΕ χαντακώθηκε. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο Φιγιόν μπορεί να αναδειχθεί ως ηγέτης και να αποδειχθεί. Δεν έχει τέτοια κοψιά που λέμε στην Ήπειρο. Ηγετική τόσο. Δηλαδή μπορεί να ηγηθεί σε ένα καλό μέτριο προεδρικό παράγων για τη Γαλλία που να παίξει διαφορετικά από ό,τι παίζει ο ελάχιστο δυστυχώ Ολάν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί ο Ολάν αποδείχθηκε ελάχιστο. Μεγάλη Βρετανία. Το ίδιο. Δεν θα έλεγα τίποτα εκεί πέρα. Αλλά η Μεγάλη Βρετανία έχει σύστημα ενδοβρετανικό, ενδοαγγλικό που λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες. Ιταλία. Η Ιταλία, ναι, προσπάθησε να γίνει ορέντζι. Κάτι παραπάνω από το δικό μας το Τσίπρα. Προσπάθησε. Μπορεί να προσπαθήσεις και να καταφέρεις να γίνεις ηγέτης ή γεννιέσαι, ή είσαι ή δεν είσαι. Όχι, εγώ νομίζω ότι ο ηγέτης βγαίνει μέσα από τις συνθήκες και τους αγώνες. Διαμορφώνεται εκεί. Και μάλιστα αυτό βάλετε για την Ελλάδα, πιστεύω στο κενό το οποίο υπάρχει το πολιτικό, στον κεντροαριστερό χώρο. Γιατί αυτό υπάρχει, θέλουμε, θέλουμε, καλύπτεται από τα πλευρά του. Σε αυτό θα μπορούσε να βγει μια ηγετική ομάδα. Ένα team, όπως λένε και είναι της μόδας αυτό, και αυτοί οι άνθρωποι να συνεργαστούν για κάποια διέξοδο και στην πορεία να βρεθεί το ένα πρόσωπο το οποίο θα εμπνέει πια. Γιατί ο ηγέτης πρέπει και να εμπνέει. Δεν είναι αυτός που έχει την τόλμη και αγωνίζεται και προχωράει μπροστά, πρέπει και να εμπνέει τον κόσμο. Δεν μπορεί να κάνει ερήμηνη του κόσμου. Π.χ. τώρα με τον Φιντελ Κάστρο που λέγαμε. Και τσακώνεται αν ήταν ηγέτης, αν ήταν δικτάτορας. Ήταν ένας μεγάλος ηγέτης που ενέπνευε τον κόσμο. Βέβαια με τα αρνητικά του, με τη σκληρή δικτατορική του πολιτική. Με είχε. Ελευθερία, βέβαια. Δεν θα φτάσουμε να πούμε ότι ήταν δικτάτορ. Ήταν ένας επαναστάτης. Και όλοι αυτοί οι επαναστάτες βεβαίως δεν λειτουργούσαν με δυτικά πρότυπα κοινοβουλευτικά. Τα οποία βεβαίως και αυτά δεν είναι πάντα τόσο δημοκρατικά όσο νομίζουμε. Γιατί όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις αναδεικνύονται από τις δικτατορίες των μέσων ενημέρωσης. Σε εισαγωγικά των ενημέρωσης. Μέσα σε όλα τα ευρωπαϊκά εντωμεταξύ και σε ό,τι συζητάμε για τις ηγεσίες, βάλατε και το σπόρι για το χώρο της κεντροαριστεράς και τι υπάρχει. Θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχει γιατί το θέμα εκεί. Υπάρχει κινητικότητα. Τώρα νομίζω ότι ο κ. Βενιζέλος με κάποιους κύκλους και φίλους του παλιού του μας, του φίλου του Δημήτρη Τσάτσου και κάποιους καθηγητές θα κάνουμε και θα δούμε και την κυρία Διαμαντοπούλου και άντε να φανούμε. Όμως αυτά δεν γίνονται έτσι. Αυτοί τελειώσανε, να το ξέρουμε. Και τους το λέω για κατάφατσα γιατί τους έχω γνωρίσει καλά, έχω συνεργαστεί μαζί τους, είναι τελειωμένα. Άλλωστε έχουμε την φράση, την ιστορική του Μπίσμαρκ, που λέει πάνω από δύο καθηγητές στην πολιτική, χαίρετε πατρίδα μου, χάθηκες. Χάνετε πατρίδα. Με ένα σβάι προφεσόρεν, φάτερλαντ και στο φερλόρεν. Ωραία, πήγαινε έτσι με αυτό στη Βιέννη. Ήσουνα πρόσφατα στη Βιέννη, έτσι. Ακριβώς. Για μετεφέραμε στο κλίμα, Γιάννη Τζόρτζη. Στη Βιέννη πηγαίνουμε για εκλογή του Χόφερ. Σίγουρα, βεβαίως δεν είναι τίποτε σίγουρο στην πολιτική, γιατί κατά τη δική μου άποψη, και την προηγούμενη εκλογή. Χόφερ υποψήφιος, έτσι τον. Κάπως έτσι γίνει το πράγμα, τον μπερδέψανε. Ξαφνικά βγήκανε κάπου 800.000 επιστολικές ψήφοι, που δεν ήταν ποτέ πάνω από 150.000-200.000, και αυτό το μαγείρεμα κατέληξε πλέον. Έπεσε, κατέρευσε δηλαδή, και πάμε σε νέες εκλογές. Το είχα πει τότε. Θα ξαναγίνουν εκλογές στην Αυστρία, γιατί έβλεπα την υπόθεση πως είχε μαγειρευτεί. Είχε γίνει ένα deal για να βγει ο Στράχη, αυτό είναι ο σκληρός, κυρίως στον παρόδο, που θέλει να γίνει καγκελάριος. Ο Χόφερ, για τον οποίο μιλάμε, δεν είναι καθόλου ακροδεξιός. Είναι ένας μαλακός κεντρός. Είναι, και θα το δείξει με την πολιτική του. Απλά εκπροσωπεί τις τάσεις αυτές, τις οποίες λένε ακροδεξιές. Εκπροσωπεί αυτές τις τάσεις. Είναι κεντρών καταβολών, κεντρός ως πολιτική. Στο σοσιαλιστικό κόμμα, δηλαδή. Δεν είναι κανένα αυτό που παρουσιάζουμε και δεν εξυπηρετεί σε τίποτε, να το λέμε. Δεν δηλαδή θα είναι λοιπόν ο πρώτος ακροδεξιός στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, όχι, δεν θα είναι. Ναι, αλλά θα έχει ταμπέλα, θα έχει την ταμπέλα. Η σφραγίδα αυτή είναι. Ελπίζω να μην κάνουν το λάθος που κάνανε με προηγούμενες καταστάσεις. Δηλαδή όταν είχε εκλεγεί ο Βάλτχαϊμ, τον απομονώσανε σαν πρόεδρο. Ενώ εκλέχθηκε από το λαό. Δεν μπορεί να πω στον Αυστριακό ότι θα ψηφίσει. Αυτό τον κάνανε. Και να σα πω και κάτι άλλο που τον κατηγορούσε για την Ελλάδα. Ο Βάλτχαϊμ στην Ελλάδα είχε κάνει κανονικά 6 μήνες. Ήταν ένα λουφαδόρο. Έπαιρνε άδειες συνέχεια, ήταν υπολοχαγός και στη Θεσσαλονίκη διοικούσε την υπόθεση αυτή όλη ένας στρατηγός. Δεν μπορώ να πούμε ότι ο Βάλτχαϊμ έστειλε τους Εβραίους στο Auschwitz και έχουμε και επιστολή του Προέδρου του Κοινοβουλίου, του Κακλαμάνη, που έλεγε ότι δεν έχουμε στοιχεία σε βάρος του. Δηλαδή, παίχτηκε ένα παιχνίδι, επειδή ο Βάλτχαϊμ είχε πάρει το μέρος των Παλαιστινίων κάποια στιγμή,
το γυρίσανε και το παίξανε στα μέτρα. Πάντως να μην γίνει το ίδιο, λες, το ιστορικό λάθος, να μην επαναληφθεί. Έτσι, να μην γιατί είναι άσχημο να γίνει αυτό για την Ευρώπη. Ναι. Δεν είναι παιχνίδι αυτά. Και μάλιστα έγινε και όταν έγινε καγκελάριο ο Σίσεν και συμμάχησε με τον, Χάιντερ. Το ίδιο πράγμα που όμως την Αυστρία. Που, εν πάση περιπτώσει, η κοινωνία της Αυστρίας δεν είναι καμιά κοινωνία των άκρων. Είναι καλοπερασάκηδες, είναι πολιτισμένοι άνθρωποι και λίγο παρχιότητα σε εμάς. Χωρεφταράδες, στα βάλες βέβαια, όχι στα μπουζούκια. Και σε σχέση με τους Γερμανούς τώρα, φαντάζομαι που λες περισσότερο. Τώρα, ναι, ακριβώς, με σχέση με τους Γερμανούς. Χωρεφταράδες, στα βάλες, όχι στα μπουζούκια. Αν και οι σκληροί Ναζί τότε ήταν από το Τυρόλο, στην περιοχή των Άλπων, να λέμε και αυτό. Δηλαδή η Αυστρία δεν είναι ενιαία, όπως τώρα. Η Αυστρία τώρα είναι κομματιασμένη κοινωνικοπολιτικά. Δηλαδή η Βιέννη ψηφίζει κατά 60% για τον Βάντερ Μπέλεν, τον πράσινο. Κοιτάξτε τώρα, δείτε τι έχουμε πάθει. Μας έχει προλάβει ο χρόνος. Ναι. Αρχίζουν και πέφτουν οι τίτλοι τέλους, ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με, έτσι όπως τα λέτε σύντομα και ωραία, με μια δική σας, πώς να την πω, διάγνωση θα το πω. Δεν είναι ωραία, δεν θέλω να πω πρόβλεψη. Του αποτελέσματος. Όχι, όχι του αποτελέσματος. Εδώ στα δικά μας, της αρρώστιας, της ελληνικής ασθένειας. Βλέπετε, συμφωνία για το χρέος, αλλά όχι τίποτα να παίρνουμε και θάρρος. Βραχυπρόθεσμα, κοιτάξτε, τεχνική πρόταση. Νέα μέτρα που πρέπει μάλλον να περάσουν από το κοινοβούλιο. Αντέχουμε, δεν αντέχουμε. Εκλογολογία ξεκίνησε. Πού πάμε? Κοιτάξτε, εγώ σας είχα πει την άλλη φορά, είμαι της αρχής να μην αριθμοποιείται και να μην ισοπεδώνεται αριθμητικά η πολιτική. Τα νούμερα τα δέχομαι, είναι αυτά, είναι αριθμοί, τους διαβάζουμε, τους καταλαβαίνουμε, αλλά δεν είναι το απόλυτο. Το απόλυτο είναι οι πολιτικές αποφάσεις και οι πολιτικές εκτιμήσεις και οι προβλέψεις. Αυτά ανατρέπονται από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι. Δηλαδή το χρέος που έχουμε τώρα και λέει ότι είναι 180, δεν ξέρω, 325, μπορεί ξαφνικά με μια πολιτική απόφαση να πέσει στο μισό. Και θα λέμε από τη μία μέρα στην άλλη τι έγινε. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός πώς θα βγει από αυτή. Πώς δηλαδή δεν θα μιλάμε για βελτίωση των συνθηκών κράτησης, αλλά για απόδραση από τις φυλακές. Είμαστε σε μια μεγάλη φυλακή. Oh. Αυτά όλα δεν μπορούμε να τα δούμε μέσα από νούμερα και με την αριθμοποίηση. Ότι εκείνο και το άλλο κλπ. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε αν θα ληφθεί μια πρωτοβουλία. Ας πούμε τώρα με την Ιταλία, για παράδειγμα. Που θα υπάρξει θέμα Ιταλίας και θα τρέμει όλη η Ευρώπη τι θα γίνει. Μπορούμε να παίξουμε μαζί με την Ιταλία, που είμαστε νότιες χώρες, και να πούμε και εμείς το ίδιο. Τι θα κάνει η Ευρώπη. Και για το χρέος είναι κάτι που έχει εξελιχθεί σε βραχνά για όλο τον κόσμο. Έτσι και για μεγάλες χώρες. Τι θα πει ο κύριος Σόιμπλε εκεί πέρα? Θα βγει και θα βγάλει κόκκινη κάρτα. Για να τα δούμε από Δευτέρα όλα αυτά. Γιάννη Τζόρτζη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ και χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Με αυτά και με αυτά η πολιτική και η οικονομία μας παρέσυρε και δεν προλάβαμε να παίξουμε το βίντεο για να εξηγήσουμε γιατί φοράμε και αυτά τα κορδελάκια σήμερα. Είναι 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα κατά του AIDS και είναι. Προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, αλλά επειδή είναι καλοί συνεργάτες, μας λένε ότι μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Να σας αποχαιρετήσουμε όμως, σας ευχηθούμε ένα καλό βράδυ. Έτσι. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάλι λίγο μετά τις 6. Πάντα δικό σου, πες το. Πάντα με το καλό. Το βίντεο λοιπόν για την Παγκόσμια Μέρα του AIDS και την καλή νύχτα μας. Η Παγκόσμια Μέρα κατά του AIDS γεννάει ελπίδες για τη θεραπεία της ασθένειας. Σημαντικά ήταν τα ιατρικά αποτελέσματα που βγήκαν από μία έρευνα που έγινε σε πιθήκους. Το έμαθα από το ίντερνετ, διάβασα πολλές ιστορίες που υπόσχονται νέο εμβόλιο και ένιωσα την ανάγκη να έρθω και εγώ με τη σειρά μου να προσφέρω. Η μελέτη γίνεται από το εργαστήριο του Dr. Anthony Fauci, διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου για τις Μεταδιδόμενες Ασθένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος δηλώνει εξαιρετικά αισιόδοξος. Τα στοιχεία θα καθορίσουν αν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ή όχι. Δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες, οπότε είμαι σχετικά επιφυλακτικός. Σκέφτομαι όμως τα πλεονεκτήματα στην πρόληψη και τη θεραπεία και θα είναι από τα πλέον σημαντικά σε ιατρικό επίπεδο. Τα νέα στοιχεία γεννούν ελπίδες σε χιλιάδες πάσχοντες σε όλο τον κόσμο.